Star Café. Star Café. Star Café. Star Café. Café, café, café. Café, café, café. Star Café. Star Café. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα και σίγουρα το βίντεο που προηγήθηκε, αυτές οι εικόνες αξίζουν όσες χίλιες λέξεις, κοινότυπη έκφραση, αλλά όντως έτσι συμβαίνει. Οπότε περαιτέρω σχολιασμός από εμάς είναι περιττός, εφόσον σήμερα, λόγω της ημέρας, η επικαιρότητα το καλεί να είναι το κεντρικό ίσως κάποια στιγμή και σε κάποιες εκπομπές θέμα, όπου θα ακούσετε πολλά. Τα οποία τα έχετε ξανακούσει. Πολλοί ειδικοί θα βγουν, πολλά στατιστικά στοιχεία, στοιχεία από έρευνες. Η κοινή συνισταμένη όμως όλων και το μόνο δεδομένο είναι ότι πρόκειται για καταστροφή του περιβάλλοντος, στην οποία καταστροφή τη συγκεκριμένη έχουμε μερίδιο ευθύνης όλοι. Τελεία εδώ και παύλα από εμάς. Στη συνέχεια ας την πάρουν τη σκητάλη άλλοι να σας δώσουν περισσότερα στοιχεία. Καλή σας μέρα λοιπόν, Star Cafe και σήμερα, 10 με 1 και μισή. Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και τι άλλο κάνουμε? Χαιρόμαστε τη ζωή και την ξεκινούμε όπως ακριβώς αξίζει. Με ένα πλατή χαμόγελο εδώ, από το Star. Και υπάρχει πολύ μεγάλη θεματολογία και σήμερα. Πολλές εκπλήξεις, πολλή ενημέρωση, πολλή ψυχαγωγία, πολλά χαμόγελα από πρόσωπα που είναι κοντά μου και που παίρνω σήματα και από εσάς ότι ναι, χαμογελάτε τώρα. Τώρα που μας είδατε και μας ακούσατε. Καλή σας μέρα, κύριε Παππούδο. Καλημέρα σας. Ο κύριος Νίκος Παππούδος θα μας μιλήσει, δηλαδή βάσει της ιδιότητάς σας τώρα θα γίνει αυτό ή κανένα άλλο λόγο, για όλες αυτές τις ανασφάλειες που κουβαλάμε εμείς οι γυναίκες πολλές φορές και ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένες με τον εαυτό μας, στενοχωριόμαστε για το λίγο μας ή το πολύ μας, πάντως είτε λίγο είτε πολύ έχουμε, μας ενοχλεί. Θέλουμε να τα αλλάξουμε. Δώστε εσείς πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Γι' αυτό και γιατί μαζευτήκαμε και όλες οι γυναίκες σήμερα. Καλημέρα και από μένα και από την Χριστίνα. Θα μιλήσουμε για επεμβάσεις. Πλαστικός χειρουργός λοιπόν ο κύριος Παππούδος. Βέβαια, θα μιλήσουμε για πλαστικές αισθητικές επεμβάσεις στο στήθος. Είναι αρκετά συχνές οι επεμβάσεις στο στήθος και μάλιστα τις αρχές του δεκαετία του 90 ήταν η συχνότερη επέμβαση διεθνώς. Σήμερα, στο τέλος της δεκαετίας, έρχεται σε δεύτερη μοίρα μετά τη λιπαναρρόφηση. Αλλά βέβαια δεν πάβει να είναι μία από τις βασικότερες επεμβάσεις. Μου είπατε ότι είναι πάρα πολύ συχνές.
Συνήθως με ποιο σκοπό γίνονται αυτές οι επεμβάσεις? Έχει σημασία, εξαρτάται το πρόβλημα. Αν το στήθος είναι μικρό, προσπαθούμε να το αυξήσουμε. Αν το στήθος είναι μεγάλο, συνήθως γίνεται μειωτική η πλαστική αισθητική του στήθους. Και αν παρουσιάζει πτώση, τότε γίνεται κάποιο συνδυασμό. Η μαστοπυξία, δηλαδή μια ανόρθωση του στήθους, ή συνδυασμό ανόρθωση του στήθους με χρήση πρόθεση σιλικόνης. Από τι ηλικία έρχονται οι κοπέλες? Έρχονται αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η εφηβεία και τότε μπορεί να γίνει κάποια επέμβαση. Για σε τέτοιες μικρές ηλικίες, όταν ολοκληρωθεί η εφηβεία, δηλαδή. Συνήθως για μειωτική του στήθους ή σε αυτή την ηλικία υπάρχουν αρκετά περιστατικά με ασυμμετρίες. Αρκετά ασυμμετρίες, ο ένας μαστός είναι πολύ μεγαλύτερος ή πολύ μικρότερος από τον κανονικό. Υπάρχει μια διαφορά και συνήθως επηρεάζει ψυχολογικά, γι' αυτό και θέλουν να γίνουν πιο συμμετρικοί οι μαστοί. Συνήθως η συνηθέστερη επέμβαση στα μετά τα 18 είναι αυτή. Να σας πω όμως, είτε μείωση είτε αύξηση του στήθους, έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλύτερα αφού περάσουμε την πρώτη ή και τη δεύτερη εγκυμοσύνη, ανάλογα με το τι σχέδια ζωής έχουμε, τότε να προβούμε σε τέτοιου είδους επεμβάσεις. Βέβαια, εσείς οι πλαστικοί χειρουργοί μας επιβεβαιώνετε ότι δεν επηρεάζονται ούτε οι αδένες και ο θυλασμός μπορεί να γίνει. Και όλα αυτά. Το σωστότερο βέβαια είναι για τη μειωτική επέμβαση του στήθους να γίνει μετά τις εγκυμοσύνες, όταν τελειώσουν οι εγκυμοσύνες. Και αυτό γιατί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παρουσιάζει διάφορες αυξομοιώσεις, αρκετές αυξομοιώσεις το στήθος, οπότε θέλουμε να έχουμε μια τελική επέμβαση και να μην την επαναλαμβάνουμε. Και γι' αυτό θέλει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θέλει κάποια προσοχή, αλλά η μεγαλύτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Γιατί ενώ στη διάρκεια της εγκυμοσύνης παίρνει το βάρος η γυναίκα σταδιακά, στους 9 μήνες, στη διάρκεια της γαλουχίας, που κρατάει 4 με 6 μήνες, έχουμε αυξομοιώσει την ίδια μέρα. Δηλαδή τεράστιες αυξομοιώσεις του στήθους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κύριε Παππούδο, εσείς ανερχόταν ένα κορίτσι 18 και 19 χρονών, το οποίο δεν παρουσίαζε ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα πλευράς γιγαντομαστίας ή τέλος πάντων κάτι που να είχε επιβάρυνση στον οργανισμό και στη σωματική διάπλαση και σε άλλους τομείς. Θα προβαίνετε σε μια τέτοια επέμβαση? Καλό θα είναι να το αποτρέπεις σε τέτοια ηλικία. Και καλύτερα, όπως είπαμε πριν, να προηγηθεί κάποιος γάμος, η τεχνοποίηση, να τελειώσουν οι εγκυμοσύνες και μετά. Ο γάμος δεν είναι απαραίτητος. Η τεχνοποίηση μας ενδιαφέρει, εκεί είναι το δύσκολο. Γάμοι γίνονται και διαλύονται. Η τεχνοποίηση όμως είναι σοβαρή υπόθεση. Βέβαια. Και καλό θα είναι να προηγηθούν. Βέβαια, αυτό όπως είπατε και εσείς πριν και είναι αλήθεια, μπορεί να γίνει αν το πρόβλημα είναι τόσο έντονο, ψυχολογικά περισσότερο επηρεάζει τη γυναίκα, μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να περιμένει κάποιον ενδεχόμενο γάμο που θα γίνει μετά από 10 χρόνια ή κάποια τεκνοποίηση που θα έρθει μετά από 10 χρόνια και να περάσει υποφέροντας μέσα σε εισαγωγικά όλα αυτά τα 10 χρόνια. Τότε θα μπορούσε να γίνει και πιο πριν. Το 34-24-552 είναι το τηλεφωνικό νούμερο της εκπομπής. Το καλείτε, Star Cafe 34-24-552 και για ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα για τον κύριο Παππούδο, αλλά και για οτιδήποτε άλλο σας έχει προβληματίσει ή θέλετε κάποιες απαντήσεις ή θέλετε να το αγγίξουμε και να το αναλύσουμε. Να περάσουμε λίγο στη σιλικόνη. Θα σας υπενθυμίσω κάποιο περιστατικό, το οποίο βέβαια, για το οποίο δεν μάθαμε την πλήρη αλήθεια ή τα αίτια. Ήταν μια κυρία η οποία βέβαια είχε αυξήσει το στήθος της με τη συγκεκριμένη επέμβαση. Μου χαμογελάτε ήδη, άρα το θυμηθήκατε κι εσείς. Και σε μια πτήση έτσι υπερατλαντική υπήρχε ένα μικρό ατύχημα. Δηλαδή, θα μου περιγράψετε εσείς. Μήπως καταλάβετε δεν καλύτερα. Δεν το ξέρω, κατάλαβα. Εγώ είμαι σίγουρη ότι ο συνταξιδιώτης της δίπλα θα τρόμαξε περισσότερο από αυτήν. Δεν νομίζω, μάλλον η ίδια. Η ίδια, για πέστε μου, τι συνέβη. Βέβαια, αυτό είναι τυχαίο είναι περιστατικό. Τυχαίο. Και τότε, πριν ένα χρόνο περίπου, αν θυμάμαι καλά, είχε αναλυθεί αρκετά και από την τηλεόραση και όλοι οι συνάδελφοι πλαστική χειρουργία είχαν πει ότι πρόκειται για κάποιο τυχαίο συμβάν. Τυχαίο συμβάν, σημαίνει, όπου τι είχε γίνει ακριβώς? Μπορεί να έχει προηγηθεί κάποιος τραυματισμός, δεν το ξέρουμε ακριβώς. Είχαμε έκρηξη σιλικόνης. Έκρηξη σιλικόνης δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι εκρηκτικό πράγμα που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Απλώς μπορεί να σπάσει. Υπάρχουν διάφοροι είδη προθέσεων σιλικόνης. Και ενώ το περίβλημα είναι το ίδιο, το περιεχόμενο ή μπορεί να είναι φυσιολογικός ορός ή μπορεί να είναι τζέλ σιλικόνης, γέλι σιλικόνης. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν φυσιολογικός ορός. Πιο υγιεινό από αυτά τα δύο? Δεν υπάρχει κάτι πιο υγιεινό, γιατί το περίβλημα, που αυτό είναι το ουσιαστικό, είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Ναι.
κάποιες κυρίες που έχουν προβεί σε τέτοιου είδους επεμβάσεις, πιστεύετε ότι θέλουν διορθωτική μετά από κάποιο χρονικό διάστημα? Ο μαστός συμπεριφέρεται, όπως είπατε και εσείς πριν, παίρνει όπως ήταν και πριν. Τη φορά, δηλαδή τη φυσιολογική. Βέβαια. Ναι. Με το πέρασμα του χρόνου, ο μαστός γερνάει, το δέρμα γερνάει, χάνει την ελαστικότητά του. Επιπλέον, ο μαζικός αδένας μετατρέπεται σε λιπόδι ιστό, οπότε είναι λιγότερο συμπαγής και παίρνει, όπως είπατε και εσείς, την κατιούσα, πέφτει, το όπως είναι λογικό, ή μετά από εγκυμοσύνες. Με την ίδια λογική, λόγω της αύξησης του βάρους, με την πρόθεση σιλικόνης, ο μαστός μπορεί να πέσει. Θα πρέπει κατά τη διάρκεια, αμέσως μετά την επέμβαση, και η γυναίκα να κάνει γυμναστική και επιπλέον να φοράει στιθόδεσμο. Ποια άλλη επέμβαση, δηλαδή εκτός από σιλικόνη, τι άλλο μπορεί να κάνει μια γυναίκα? Υπάρχει ένα καινούριο, μια καινούρια τεχνική με νερό? Όχι. Υγρό, κάποιο αυτό υγρό. Αυτό είναι πάλι στην πρόθεση σιλικόνης, που απλώς η πρόθεση σιλικόνης περιέχει, αντί για γέλη σιλικόνης, περιέχει τον φυσιολογικό όρο. Αυτό που άλλες επεμβάσεις μπορεί να γίνουν είναι η μειωτική, να μειώσει το στήθος όταν είναι υπερβολικά μεγάλο και προκαλεί προβλήματα στην κονιλική στήλη ή στους ώμους, αν υπάρχει κάποια συμμετρία. Με τη μέση, με διάφορα πράγματα. Ακριβώς. Και η επόμενη, η ανόρθωση. Όταν ο μαστός μετά από εγκυμοσύνες πέσει, γίνεται μια μαστοπηξία. Δηλαδή, μόνο ανορθώνεται, είτε χρησιμοποιώντας μόνο το δέρμα και το υποδόρυ που υπάρχει στο μαστό, είτε χρησιμοποιώντας πρόθεση σιλικόνης. Οι ερωτήσεις πέφτουν βροχή στο τηλεφωνικό κέντρο. Χριστίνα. Ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η διαδικασία αφήνει κάποιες ουλές. Δηλαδή, αν θα φαίνεται μετά ότι έγινε η πλαστική έντονα ή πόσο έντονα. Από τι εξαρτάται αυτό? Αφήνει ουλές. Ναι. Και στη μεν μειωτική πλαστική του στήθους, οι ουλές είναι ένα ανεστραμμένο ταφ. Ενώ στην πρόθεση σιλικόνης υπάρχουν διάφορες τομές. Δηλαδή μία κάθετη και μία οριζόντια. Ναι, αυτό είναι στη μειωτική του στήθους. Ή αν ο μαστός είναι μικρός, μόνο μία κάθετη. Κάποια κυρία τηλεφωνεί και μας ρωτά για την μαστεκτομή. Από εκεί πέρα τι μπορεί να κάνει? Έχει κάνει μαστεκτομή? Αυτό που μπορεί να κάνει, υπάρχουν αρκετές επεμβάσεις για αποκατάσταση του μαστού. Και μία από αυτές είναι η χρήση με πρόθεση σιλικόνης. Αυτό βέβαια είναι το πιο διαδεδομένο. Και τελευταία, επειδή δεν είναι τόσο ριζική, υπάρχει η μαστεκτομή, δεν γίνεται όπως παλιότερα, φοβερά ριζική. Δεν αφαιρείται και ομής και γίνεται μόνο μια τιματεκτομή. Δηλαδή αφαιρείται ουσιαστικά ένα μέρος του καρκίνου. Αυτό μας επιτρέπει και υπάρχει υπόστρωμα, μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε πρόθεση σιλικόνης. Ποια είναι η καλύτερη εποχή για να κάνουμε μια τέτοια επέμβαση, είτε σιλικόνης, αύξησης, μείωσης, δεν έχει σημασία? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εποχή? Η συγκεκριμένη εποχή να αποφεύγουμε το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες με την έντονη ζέστη. Και αυτό για την υλοποίηση, καλύτερη επούλωση των ουλών. Είτε για μείωση είτε για αύξηση, πόσες μέρες περίπου πρέπει να παραμείνει το άτομο στην κλινική? Στο νοσοκομείο παραμένει το ίδιο, είναι μία ή δύο μέρες το πολύ. Μία ή δύο μέρες. Ναι, δεν αλλάζει κάτι. Στη συνέχεια θα πρέπει να προσέχει να μην σηκώνει βάρος περίπου για ένα μήνα. Είναι με στιθόδεσμο ειδικό? Υπάρχουν ειδικοί στιθόδεσμοι που καλό θα είναι να τους χρησιμοποιούν. Γιατί και ο στιθόδεσμος, όπως το λέει και η λέξη, κρατάει το μαστό, πρέπει να χρησιμοποιείται από την εφηβεία και να συνεχίζει να χρησιμοποιείται σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Και πόσο μάλλον και με την πρόθεση σιλικόνης θα πρέπει να χρησιμοποιείται, γιατί το βάρος. Για να μην το ξεχάσω τώρα, με συγχωρείτε, την επόμενη φορά ανανεώνουμε από τώρα το ραντεβού μας. Θα μιλήσουμε για το τι πρέπει να προσέχουμε από την εφηβεία, ώστε να αποφύγουμε τέτοιου είδους δυσάρεστες εξελίξεις όσον αφορά το στήθος μας. Δηλαδή, αν μπορούμε να προλάβουμε κάποια πρόωρη πτώση της θερμοκρασίας που λέμε, ενίοτε, χαλάρωση κτλ. Θέλω να μιλήσουμε, δηλαδή, ρωτάμε τώρα για μία φυσιολογική μείωση. Ναι. Μείωση. Ποια είναι η ερώτηση? Η ερώτηση ήταν σαφέστατη. Πόσο έκαστον? Συνήθως κοστίζει 800.000 και άνω, ανάλογα με το περιστατικό, ανάλογα με την περίπτωση. Πέστε μας πάνω κάτω τώρα να ξέρετε. Από 800.000 και πάνω. Βέβαια, ίσως φαντάζει λίγο ακριβό, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα. Από 400 δηλαδή. Όχι, δεν είναι. Επέμβαση γίνεται συνολικά. Φυσικά. Δεν είναι για κάθε στήθος. Είναι ξεχωριστά. Και τα νοσήλια, είναι διάφορα πράγματα. Γιατί γίνεται σε νοσοκομείο με γενική αναισθησία.
Βέβαια, φαντάζει ακριβό, αλλά δεν είναι. Να μου χαμογελάτε, αυτά είναι ευχάριστα πράγματα. Τα τελευταία γκάλοπ μιλάνε για κάποια δις. Ρωτάνε τι θα κάνεις με κανένα δις. Οπότε το 1 εκατομμύριο φαντάζει λίγο. Θα μπούμε σε ένα εκατομμύριο, σε ένα νοσοκομείο για μια εβδομάδα και θα βγούμε όλες κούκλες. Υπάρχουν ασκήσεις μετά από την εγχείρηση που θέλετε να δείξετε ιδιαίτερα? Υπάρχουν και περισσότερες ασκήσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, επειδή έχουμε αυτές τις αυξομοιώσεις του βάρους. Οι ασκήσεις είναι για να σφίξουμε λίγο τον θωρακικό μυ, που φαντάζομαι θα τις ξέρετε όπως και τις είχαμε δείξει προηγουμένως ή μπορείτε να τις δείξετε αργότερα. Νομίζω ότι θα βοηθήσει και το box. Από μικρή ηλικία. Κοιτάξτε, αυτή η κίνηση ενισχύει αυτούς τους μυς γύρω από το στήθος. Τους ενισχύει, κατά κάποιο τρόπο τους ενισχύει. Πλάτη και... Θα σας κάνω να χάσετε τη δουλειά σας. Τελείωσε. Box από μικρή. Δέστε τώρα τι θα γίνει. Γιάννα και η παρέα της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Λοιπόν, είπαμε πολλές εκπλήξεις εδώ στο Star και κάθε εβδομάδα θα σας παρουσιάσουμε εκτός από γυμναστική, αεροβική και βαράκια, πολεμικές τέχνες και διαφορετικούς τρόπους που μπορείτε να κάνετε ένα δυνατό άθλημα. Δηλαδή, έχω εδώ πέρα πάρα πολλά παιδιά, ωραία παιδιά που έχουμε καλέσει σήμερα να κατέβω. Έχετε ντυθεί και κατάλληλα. Ναι. Βλέπω ότι είστε. Γι' αυτό φοράω και την φόρμα μου σήμερα. Kickbox λοιπόν σήμερα, Παρασκευή. Χαράκι μου, να συστήσουμε τους καλεσμένους μας. Καλημέρα σας. Κριτικό πλούσιο Γιάκος λέγουμε εγώ. Και είναι και ο Φωτεινόπουλος Γιώργος μαζί μας. Καλημέρα σας και από μένα. Ο Γιώργος και τα παιδιά, τι θα μας παρουσιάσετε σήμερα? Τα παιδιά που έχετε φέρει, που βλέπω εδώ πέρα έναν. Έχουμε φέρει κάποιους αθλητές και δύο πρωταθλητές μαζί μας. Θα σας παρουσιάσουμε kickboxing. Λοιπόν, εμείς θέλουμε μάθημα, γιατί θέλουμε, άμα δεν μπορείτε να πάτε εσείς στο γυμναστήριο, σε ένα γήπεδο να γυμναστείτε, να κάνετε kickbox, εμείς θα το φέρνουμε στο σπίτι σας. Εδώ, στο Star Cafe, όπως είπαμε κάθε εβδομάδα, μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποια μαθήματα. Kickbox ή καράτη που θα σας δείξουμε. Και να πούμε, Γιάννα μου, στον κόσμο που μας βλέπει, ότι ο Κυριάκος είναι από τους πιο σημαντικούς προπονητές στο kickboxing και υπεύθυνος της ΠΕΚ, που είναι η ομοσπονδία του kickboxing εδώ στην Ελλάδα. Πάρα πολύ καλό. Και συγχαρητήρια για όλη την προσπάθεια. Πολύ. Ένα μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά που μας παρακολουθούν στο σπίτι και στους γονείς που σκέφτονται να φέρουν τα παιδιά τους σε ένα μάθημα. Θα ήθελα να σας πω πρώτα απ' όλα ότι το kickboxing, όπως διδάσκεται μέσα στα γυμναστήρια, είναι άθλημα χωρίς επαφή. Κατά βάση, δηλαδή μαθαίνουν τεχνικές του αθλήματος, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση κινδύνου. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος τραυματισμού. Αν κάποιος το επιλέξει, μπορεί να κάνει αγωνιστικό kickboxing, μπορεί δηλαδή να φορέσει γάντια μέσα στην προπόνηση ή να παίξει κάποιο αγώνα, αλλά ύστερα από δική του επιλογή, όπου και πάλι παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Δηλαδή αυτές οι κινήσεις. Βασικά να μην φοβούνται. Ναι, μην φοβούνται και αυτές οι κινήσεις και να μην τις κάνουμε. Είναι σημαντικές για αυτό άμυνα. Μην αν κάνετε έξω το γυμναστήριο. Γιατί μην. Λοιπόν, ξεκινήσουμε. Τι θα μας δείξεις? Πάμε στις λαφέτες να δείξουμε. Καλημέρα, κορίτσια. Λοιπόν, βλέπω εγώ. Έχω κι εγώ λίγη, ξέρω λίγο. Χάρη, ξέρεις? Προσπαθώ. Είναι και πολύ καλή γυμναστική αυτό που κάνουμε τώρα, έτσι. Γυμναστική είναι. Πάμε. Δεν είναι δύο και πίσω. Ένα, δύο και πίσω. Χάρη, το ξέρω αυτό καλά. Ωραία, χρησιμοποιούμε πλάτη, στήθος, όπως είχε πει η Κατερίνα. Όμοι. Κλωτσιές. Κρατάμε σκυλιακούς. Σφίγουμε στο μάχη. Γόνατο και κλώτσια. Γόνατο πρώτα και μετά τεντώνουμε. Δύο κλωτσιές, πάμε. Και αριστερό. Για να νομίζω ότι έχει λίγη παραθήματα. Είχαμε φέρει και το φίλο του Βασίλη. Πάμε. Να σου πω, όταν κάνουμε, η πρώτη είναι πάνω έτσι, η δεύτερη είναι πλάι. Υπάρχει πλένη, τώρα πάμε και δύο μπροστινές. Δύο μπροστινές. Οκ, τετρακέφαλο. Το μικροφωνάκι λίγα γιατί δεν ακούγεσαι καλά. Μαθαίνουμε χαμηλά, προς το τετρακέφαλο, το αντιπάλου. Είναι ένα χτύμα που... Ωραία. Θέλω εσύ να δίνεις, δώσε την εντολή και εμείς θα τι κάνουμε. Ο Γιώργος θα ακολουθήσει, εσύ μιλάς. Όχι, εσύ... sorry. Γιώργο, εσύ ακολούθα. Πάμε. Χαμηλό λάκτος, λοιπόν, με το προσινό πόδι. Ένα.
Πάμε. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Με το πίσω πόδι. Πίσω το πόδι. Ένα. Εξή. Χα. Δύο. Δουλεύουμε και κάτω κοιλιακούς, Χάρη, ε. Τρία. Όλα του σώματος, ρε Διάννα μου. Τέσσερα. Εδώ και κουράζουμε. Πάμε δύο συνδυασμούς, δύο λακτίσματα. Με το μπροστινό πόδι. Ναι. Και πίσω. Ωραία. Πάμε. Η πρώτη κλωτσιά είναι για στομάχι. Και δεξί. Δεξί. Για τα κεφάλια. Η πρώτη κλωτσιά είναι για στομάχι. Στομάχι και μετά. Έτοιμοι. Πάμε άλλο. Θα το κάνω πάνω στο Χάρη. Ένα. Θα σου πω μετά. Ωμα δύσκολο είναι, ε. Γυμνάζεται όλο το σώμα. Τώρα και χέρι και πόδι. Και χέρι και πόδι. Ένα direct στο κεφάλι και μία προς την κλωτσιά. Πάμε. Ακολουθείτε τον Γιώργο. Oh. Λοιπόν. Σιγά σιγά. Α. Χέρι και πόδια. Πάμε. Μιλένε και μιλή, έρθιμες. Κουραστικό. Ωραία. Ακολουθείτε στο σπίτι. Λοιπόν. Είμαι σίγουρος ότι προσπαθεί ο κόσμος. Να τα δείξουμε με κάποιους αθλητές. Ναι. Πώς μπορεί μετά από κάποιο χρόνο προετοιμασίας στο γυμναστήριο μέσα, σε τι επίπεδο μπορεί να φτάσει. Βέβαια, θέλω να επίσης να καλωσορίσουμε τον πρωταθλητή σας. Να τον καλωσορίσουμε. Είναι ο Αλέξιο Κιώσης. Έλα, θα έρθει μαζί μας. Καλά. Κάνουμε... ωραίο σορτσάκι, αλλά εντάξει. Είναι και σωματικά πολύ, πολύ έτοιμος. Είναι ετοιμάσιμο να φτάσουμε αθλητές. Καλημέρα. Έλα από εδώ. Ο Αλέξης είναι επαγγελματίας αθλητής του kickboxing. Παίζει επαγγελματικούς αγώνες, είναι και εκπαιδευτής παράλληλα. Θα κάνουμε μαζί μια επίδειξη με όργανα προπόνησης. Θα δούμε τώρα λοιπόν την προπόνηση ενός επαγγελματία αθλητής σε τι επίπεδο μπορεί να φτάσει. Ωραία. Πόσα χρόνια? 6 χρόνια. 6 χρόνια έχει πάρει. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Γιατί φωνάζει ο Αλέξης? Αυτό είναι για να εκτονώσει τη δύναμη που έχει μέσα σου, να τη βγάλει όλη πάνω στο στόχο. Λοιπόν, το box, από ό,τι ξέρω, έρχεται από την Αμερική. Είναι ένα άθλημα που άρχισε από box και συνέχισε. Συνδυάστηκε. Στα μέσα δεκαετία του 70 έγινε συνδυασμό και είπα να βάλω μέσα συνδυασμό χέρι-πόδι. Μπράβο. Χέρι. Πάρα πολύ καλό. Αλλά βλέπω ότι. Είναι πιο ρεαλιστικό. Ναι, αυτό θα πω. Βλέπω ένα κοριτσάκι, οπότε δεν είναι μόνο για μεγάλου. Βλέπω ένα μικρό κοριτσάκι. Για όλε τι ηλικίε, έτσι από. Δεν υπάρχει όριο στην ηλικία. Για να δούμε. Γεια σου! Που έχει πιο πολύ μεγαλύτερο ποντίκι από μένα. Πώς σε λένε? Ματίνα. Πόσο χρόνο είσαι, Ματίνα μου? 10,5. 10,5. Για πόσα χρόνια κάνεις box? Ένα, 1,5. Σου αρέσει? Ναι. Πηγαίνεις με παρέα ή μόνη σου αποφάσισες, οι γονείς σου σε φέρανε? Με την οικογένειά μου. Με την οικογένεια. Γυμνάζεται όλη η οικογένεια μαζί. Γυμνάζεται όλη η οικογένεια. Το ακούσατε αυτό. Μία πρόταση για όλη την οικογένεια. Να δούμε τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να κάνει με τον Αλέξη προπόνηση. Για να δούμε. Πρόσεξε, γιατί έχει. Ξέρει που να χτυπήσει. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν δίνεις κλωτσιές όμως στα παιδάκια στο σχολείο. Όχι. Όχι βέβαια, δεν έχεις χτυπήσει κανένα παιδάκι στο σχολείο. Όχι. Δεν πρέπει, έτσι δεν είναι. Βέβαια. Πού πρέπει να κάνουμε αυτό το άθλημα? Στο γυμναστήριο και για αυτό άμυνα. Μπράβο. Αλλά δεν είναι μόνο και για όπως βλέπετε κοριτσάκια και μεγάλες κοπέλες βλέπω. Ηλικία μου. Το μάθημα που κάνατε εσείς νωρίτερα θα δείξουμε λίγο πώς φτάνουν σε τίποτα να φτάσουν πάντα χωρίς επαφή. Τεχνικές στον αέρα λοιπόν. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ελάτε από εδώ. Έλα Γιώργο, εξήγησε μου λίγο. Τώρα θα δούμε μετά από κάποιο καιρό προπόνησης. Θα
δείξουμε σε τι επίπεδο μπορούμε να φτάσουμε οι αθλητές. Προχωρημένο επίπεδο. Όχι ιδιαίτερα προχωρημένο, είναι περίπου ένα χρόνο όλοι. Ένα χρόνο. Είναι και πάνω, έτσι. Είναι ένα καλό επίπεδο για να μπορούμε να αρχίσουν οι αθλητές να παίζουν και αγώνες πλέον. Ωραία. Ωραία, τώρα θα δούμε κάποιες τεχνικές στον αέρα, πώς γίνεται το μάθημα μετά το ζέσταμα. Ωραία. Λοιπόν, θέλω και εγώ να κάνω και οι κοπέλες θέλουν να κάνουν. Λοιπόν, να ακολουθήσουμε. Θα μιλάς με το μικρόφωνο. Γύρισε λίγο να σε δει ο κόσμος. Τι βάζεις στην πλάτη σου. Πάμε μαζί, Αλέξη μου. Μιλένια, Έμιλι. Έλα εδώ. Ο Χάρης κουράστηκε. Πάμε πάλι μαζί μας. Γρήγορα, να δούμε. Προσθενή κλωτσιά. 1, 2, 3, 4. 4 φορές. Ωραία, πάμε. Πίσω. Στροφή με τους γοφούς. Πάμε, περνάει ο γοφός μέσα και κλωτσάμε. Τα χέρια ψηλά στο κεφάλι. Πάμε πάλι μαζί. Χαμηλό αριστερό. Οκ. Στρίμε στα πλάγια. 3, 4. Πάμε 4 πίσω. 1, 2, 3, 4. Αριστερό, δεξί, μόνο γροθιά. Πάμε. 1, 2, 3. Πάμε, μία γροθιά, ένα direct, αυτό λέγεται direct και μία κλωτσιά. Πάμε μαζί, 4 φορές, 4 φορές, πάμε. 1, 2, 3. Πίσω πόδι. Ωραία. Αριστερό και δεξί. Πάμε τελευταία φορά. 4. 1, 2, 3. Τελευταία φορά. Αλέξη μου, κουραστήκαμε. Να σας πω, πού είναι το μικρόφωνο. Κάνετε kickbox. Όχι βέβαια. Όχι, αλλά ήταν εύκολο. Ήταν εύκολο, ναι. Λοιπόν, εκτός από μία σχολή, μπορούν να πάνε κάπου αλλού να κάνουν. Βασικά μπορούν να απευθυνθούν στην Ομοσπονδία, στην ΠΕΚ. Είναι τα τηλέφωνα της Ομοσπονδίας γνωστά σε όλους, μπορούν να τα βρουν σε όλα τα γυμναστήρια. Και θα σου στείλουμε σε κάποια σχολή που μπορούν να δεχτούν kickboxing. Αλλά και τώρα τελευταία kickboxing κοντά σας στα γυμναστήρια, στην περιοχή σας. Σε όλα τα γυμναστήρια υπάρχει kickboxing. Ωραία. Προτείνουμε kickbox λοιπόν για όλη την οικογένεια. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά, Κατερίνα μου. Σου φάνηκε εύκολο. Πολύ εύκολα, για φαντάσουν να αρχίσουν να κινούνται όλοι έτσι με τέτοια ευκολία. Χαίρετε και από μένα, είστε καλά. Με το κυκλοφοριακό πρόβλημα και με τα νεύρα μπορεί να εκδηλώνεται, για φαντάσουν να ξέρουμε όλοι αυτές τις τεχνικές εμείς. Και με το που κατεβαίνουμε για να κάνουμε μανούρα, να φαινόμαστε στα χέρια. Νομίζω ότι όσοι πόλεμο στην πόλη! Όσοι ασχολούνται με kickboxing δεν πλακώνται στον δρόμο. Α, να σε χαρώ. Έτσι, ο Σταμάτης έλεγε ότι δεν γυμνάζεται, αλλά νομίζω ο Σταμάτης μου λέει kickbox μπορείς να κάνεις, να βγάζεις και την έντασή σου που. Και kickboxing μπορεί να κάνει. Το στρεσάρουμε εδώ πέρα να το βγάλετε. Και μίλα, παίζει. Λοιπόν. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Και να ακούσετε τα ζώδια σας που θα σας πει. Τα ζώδια δεν θα τα ακούσουμε τώρα. Θέλω να ρωτήσω την Έμιλη και τη Μιλένια. Εσείς όταν δεν κάνετε γυμναστική, τι κάνετε? Μην γελάς, πονηρά εσύ. Για κοίτα να σου πω. Το πονηρούλι. Λοιπόν, κάνετε διάφορες διαλέξεις, ναι, περί γυμναστικής, ναι. Έτσι, ναι. Και πάτε και σε διάφορα τηλεοπτικά πλατό, έτσι με φώτα και αυτά. Και πού πήγατε τελευταία? Στη Ρούλα Κορεμιλά, στο Μέγκα. Στο ΕΝΕ, λοιπόν. Θα δούμε και θα κρίνουμε, παρακαλώ πολύ. Για όσους δεν παρακολούθησαν εκείνη την ημέρα το ΕΝΕ, λοιπόν, οι γλυκές μας Έμιλη και Μιλένια ήταν εκεί. Και ο Χάρης. Ο Χάρης πού πήγε? Εδώ είναι. Εγώ είχα πάει στο Μπράβο, δεν μπορούσα αυτή την ημέρα, έλειψα. Φιλάκια στη Ρούλα, της τα είπα όμως.
Τη φιλάμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Το βίντεο. Στα καφέ. Προς το παρόν όμως θα ψηφίσω τα νέα παιδιά που ήρθαν εδώ. Και έχουν τα ωραιότερα σώματα και προσπαθούν, Σόνι και Ντε, να μας κάνουν να έχουμε και εμείς πολύ ωραία σώματα και να είμαστε υγιείς. Τους βλέπετε καθημερινά στις εκπομπές, στο Μέγκα και στο Σταρ. Θα ξεκινήσω πρώτα από τις κυρίες. Η Μιλένια Χιώτη. Η Μιλένια Χιώτη δεν είναι στο Μέγκα, δεν δουλεύει στο Μέγκα. Okay. Δουλεύει στο Σταρ, στο πρωινό, μαζί με την Κατερίνα Λάσπα, έτσι. Okay. Και κάνετε γυμναστική. Πιστεύεις λοιπόν την ίδια ερώτηση, η ίδια ερώτηση ισχύει και για σένα. Πιστεύω ότι είναι ένα ωραίο θέαμα, σίγουρα, η γυμναστική. Θέαμα, ναι, αλλά να την ακολουθούμε, μπορεί, θέλουμε. Ναι, μπορεί να ακολουθήσει ο κόσμος. Α, μπορεί. Πιστεύεις, δηλαδή, τα τηλεφωνήματα που έχετε και από τις προτάσεις που σας κάνουν ότι ο κόσμος σας ακολουθεί ή βλέπει μόνο τα ωραία σώματά σας? Όχι, αυτά τα τηλεφωνήματα έχει δείξει ότι ο κόσμος προσπαθεί να ακολουθήσει, ναι, και γι' αυτό προσπαθούμε και εμείς να βελτιωνόμαστε. Και να είστε καλύτεροι. Ναι. Και φτάνω λοιπόν στο σημαντικό άνθρωπο της ζωής μου τα τελευταία χρόνια. Είναι ο κύριος Χάρης Καραλής, ο οποίος κύριος Χάρης Καραλής... Κύριο Χλάτη, μ' αρέσει, συνάδελφοι. Τι συνάδελφοι είστε εσείς? Ζηλεύει λίγο ο Μανώλης, θα σου πω γιατί ζηλεύει. Ο Χάρης Καραλής λοιπόν είναι ο προσωπικός μου γυμναστής. Είναι ο trainer. Πώς λέμε, personal trainer. Είναι λοιπόν ο προσωπικός μου γυμναστής, είναι ο άνθρωπος που φρόντισε να φτιάξει σε μια σειρά το σώμα μου. Βέβαια τώρα εδώ και τον τελευταίο καιρό δεν έχω προλάβει, έχω αρχίσει και το κάπνισμα και δεν τολμώ να σου το πω, αλλά είπαμε ότι από αύριο κανονικά στις 11.30 ώρα η ρούλα, διάδρομο, ποδήλατο και όλα όπως αυτά. Προχτές, ε? Όπως προχτές. Χτύπαγα το κουδούνι και περίμενα από κάτω, έτσι. Αυτό το έχω πάθει και εγώ μια φορά. Αυτό είναι, νομίζω, ένα ψέμα. Ορίστε. Νομίζω ψέμα, τι λέτε τώρα. Κυρία Κορομιλά δεν κάνει ποτέ γυμναστική. Ξέρουμε. Κακία, κακία. Χάρη. Κακία ήταν αυτό. Λοιπόν. Να πω κάτι, να πω κάτι. Ναι. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, εσείς, κύριε, εσείς κύριε που μου φωνάζετε από πάνω, ενώπιον όλων των συναδέλφων και όλου του κόσμου που μας παρακολουθεί, θα του την πει ο Χάρη. Κοιλιακούς, όταν κουράζεται, όταν κάνουμε κοιλιακούς, μετά λέει: ω, Χάρη, κουράστηκα. Μακαρόνια, πρέπει τώρα. Και τρώει δύο, δύο πιάτα μακαρόνια. Αλλά μου λέει: ψωμί, όχι, δεν κάνει. Αυτά συνέβαιναν πριν από 7 μήνες, βέβαια, να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές, έτσι. Κύριο Δήμαρχο, είναι ψηλό 1,88. Καραφλός. Αυτό είναι άλλο, δεν ξέρω ποιο. Με λίγη πατσούλα. Και, όχι, και πατσούλα. Είναι μόνο 70 κιλιά. Κιλιά! Κιλά, κιλά. Δεν ψηφίζουμε δήμαρχους με καράφλα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Ψηφίζουμε νέους ανθρώπους όπως είναι ο Γιώργος. Γιώργος! Λοιπόν, να πούμε όμως 2-3 πράγματα. Ο Χάρης υπήρξε και πρωταθλητής. Είναι γυμναστής κανονικός. Πες μας, βρε Χάρη, να μην τα λέω εγώ. Ένα μικρό βιογραφικό. Ένα μικρό βιογραφικό. Είμαι απόφοιτος της Γυμναστικής Ακαδημίας ΤΕΦΑ Αθηνών. Υπήρξα πρωταθλητής Ελλάδος στο δέκαθλο. Έτσι. Και στη συνέχεια ασχολήθηκα επαγγελματικά. Πήρες και πολλά βραβεία και διακρίσεις σε βαλκανικούς, μεσογειακούς και μεσογειακούς αγώνες. Είχαμε μια πενταετή. Το κύπελλο Ελλάδος το 1987. Είσαι παντρεμένος με τη φίλη μου τη Σάρα. Και αυτό. Η οποία μου κάνει, η Σάρα μου κάνει μασάζ, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εγώ σας φώναξα γιατί είστε εξαιρετικά ταλέντα όλοι. Και θέλω λοιπόν να μου πείτε, επειδή έχετε πλέον εξοικειωθεί με το φακό και έχετε έρθει σε επαφή με τους τηλεθεατές και ο Μανώλης, και εσύ και τα κορίτσια βέβαια είναι, είσαστε νεότερα γιατί τα παιδιά είναι πιο παλιά. Ο Μανώλη τον έχω βγάλει στον πρωινό κάθε, θα τα πούμε μετά. Αν πιστεύεις, Χάρη μου, ότι ο τρόπος που δείχνετε τη γυμναστική σε εμάς, τους απλούς θεατές, μας κάνει να την ακολουθούμε ή μας κάνει να ζηλεύουμε που έχετε πολύ ωραία σώματα και να λέμε εμείς δεν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε. Να πω ότι αυτό τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 2 χρόνια, έχει γίνει μια αλλαγή στον τρόπο που δείχνουμε τη γυμναστική στην τηλεόραση, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει από τα πολλή aerobic, τα πολλά show τέλος πάντων που κάνουμε εσάς στον κόσμο τέλος πάντων να ζηλεύει. Και έχουμε μπει στην ουσία του θέματος, δείχνουμε ασκήσεις σωστές, μπράβο, έτσι ακριβώς. Ναι, λοιπόν, γυμναστικές ασκήσεις που μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ναι. Και βεβαίως εμείς δίνουμε το ερέθισμα κάποιος να ακολουθήσει. Πιστεύεις ότι ακολουθούν, ναι. Πιστεύω, ναι, ότι ακολουθούν. Είναι ακολουθούν, και ο χρόνος που σας δίνουν πολύ λίγος, βέβαια. Τους δίνουμε σημαντικές ασκήσεις που μπορούν να τις παρακολουθήσουν και να συνεχίσουν. Ναι. Και να συνεχίσουν να κάνουν. Και κάνουνε. Ακριβώς έτσι όπως κάνεις. Έτσι όπως κάνουν. Στο, στον καναπέ αποκλείεται δηλαδή. Γίνεται και γυμναστική στον καναπέ. Εσύ την έχεις κάνει νομίζω. Όταν ήμουν πολύ κουρασμένη, του λέγα μπορώ να κάνω, Μανώλη. Χάρη βαράκια στον καναπέ. Η Έμιλη Μαρζούκα. Μαρζούκα. Και γιατί έκανες έτσι, βρε Έμιλη? Γιατί όλοι το κάνουν αυτό το λάθος. Α, εντάξει, άρα δεν αποτελώ εξαίρεση. Όχι, όχι.
Ορίστε. Η Έμιλι. Ναι. Πότε. Αλήθεια, Έμιλι. Ήσουν μαζί μας, ναι. Χορεύτρια. Ναι. Αυτό, πού ήσασταν εσείς. Κοιμόσασταν, κύριε. Δεν μου λες, Έμιλι, εσύ είσαι μαζί με το Χάρη. Ναι. Στο Σταρ. Ναι, ναι. Δηλαδή, ο Χάρης πόσες γυμνάστρες έχει μαζί του. Τρεις. Τρεις. Υπάρχει μια κοπέλα που δεν έχει έρθει, Χάρη. Είναι η Γιάννα. Α, η Γιάννα. Που, ναι. Α, η Γιάννα, ναι, 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 η Γιάννα. Η όμορφη, ναι. Γιάννα. Εδώ λοιπόν είστε στον πράσινο. Πού είσαι εδώ. Αριστερά με το πράσινο. Εγώ είμαι εκεί. Ναι. Πώς περνάνε τα χρόνια. Είναι αυστηρό ο Χάρης μας. Όχι, πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ, πολύ. Σαν και εμένα. Δηλαδή μου λέει. Σοφίμη, κάνε κι άλλους κοιλιακούς. Σοφίμη, μη σταματάς. Στα καφέ, στα καφέ, 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 στα καφέ. Σταρ καφέ, εδώ επιστροφή μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σας υπενθυμίζω ότι 10 από εσάς τυχεροί θα έχουν στη διάθεσή τους δωρεπιταγή αξίας 60.000 δραχμών έκαστος από για παιδικά ρούχα στο Βακοστέλ. Αν καλέσετε τώρα το 090 23 28 20 090 23 28 20 και σας περιμένουν 10 δώρο επιταγές αξίας 60.000 δραχμών για παιδικά ρούχα στο Βακοστέλ. Και τώρα τα άστρα, πήραμε σήματα και πρέπει τώρα να ακουστούν, διότι έρχεται και Σαββατοκύριακο και θέλετε να ξέρετε πώς είναι η ατμόσφαιρα, τα κύματα πώς παίζουν, ανάλογα να δράσουμε και να αντιδράσουμε. Και κάνουμε και το πρόγραμμά μας. Βεβαίως. Το οποίο θα ανατραπεί. Καλή σας μέρα. Η Παρασκευή το δεν οποίο είναι θα ανατραπεί. Καλύτερο. Ναι. Να μην προγραμματίσετε τίποτα. Όχι, να προγραμματίσετε, αλλά με κάποια περιθώρια να τροποποιηθούν κάποια πράγματα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τουλάχιστον για σήμερα θα γίνει πολύ θόρυβος για το τίποτα. Ένταση και ίσως και κάποιες αψημαχίες που έχουν βάση καμία. Απλά η κούραση, το στρες, ίσως η κυκλοφορία και ένα Σαββατοκύριακο πολύ πιο ειδηλιακό που σας προτείνουμε να ξεφύγετε και να φύγετε στη φύση. Ιδιαίτερα αν είστε ψαράκι ή παρθένος ή σκορπιός ή ταύρος που θα το έχετε πολύ περισσότερο ανάγκη. Αν όμως είστε κρυός ή ζυγός ή είστε εγώ καιρός, πριν τα κάνετε όλα αυτά, ρυθμίστε κάποιες εκκρεμότητες για να μην τις βρείτε ξαφνικά μπροστά σας. Και αν είστε από τους τυχερούς που έχουν μπροστά τους ένα τριήμερο, φύγετε όσο πιο μακριά μπορείτε. Η Σελήνη θα είναι στο Σκορπιό και ζητάμε από εσάς να μην είστε υπερβολικοί στις εκδηλώσεις των συναισθημάτων, της ζήλιας ή του πάθους σας. Αυτό που επίσης σας υπενθυμίζουμε είναι ότι χρειάζεται λίγη καλή διάθεση για να ρυθμιστούν όλα. Και όχι υπερβολές στο φαγητό, στο αλκοόλ και στην ηλιοθεραπεία. Και στις γυναίκες. Αυτό δεν νομίζω ότι θα πειράξει κανένα. Αυτό είναι το τρίπτυχο καταστροφής. Προσέχετε, προσέχετε. Αυτό θα το δίνουμε ως συμβουλή συνήθως στους τοξότες και στους δίδυμους. Τοξότες είπες! Και δίδυμους. Α, και δίδυμους. Για τα καρκινάκια όμως συστήνουμε ξεκούραση. Μην επιτρέψετε σε κανένα να ανατρέψει αυτά τα οποία έχετε εσείς στο μυαλό σας. Όσο και τις αναβολές για τις οποίες σας είπαμε, μπορεί να ξεκινήσετε για συγκεκριμένο μέρος και στη διαδρομή να αλλάξετε γνώμη, σας φανεί μακρινό, να σας φανεί κουραστικό, θα καταφύγετε κάπου αλλού. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα θυμάστε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες περίεργες όψεις που δημιουργούν όλη αυτή την ένταση, αλλά το τέλος, η τελική έκβαση είναι πάντα θετική, πάντα καλή. Πάλι τα λισακά μας τα φάγουμε. Νομίζω δηλαδή. Ότι τα έχουμε φάει τις τελευταίες μέρες. Τα έχουμε μέρες. Φάει, δεν έμεινε τίποτα. Γι' αυτό ας αλλάξουν γρήγορα τα πράγματα. Αλλάζουν. Ήδη είμαστε σε ένα καλύτερο κλίμα και υπενθυμίζω στις 9 του μήνα η μεγάλη αλλαγή που περιμένουμε. Φεύγει ο Κρόνος. Στο καλό πια. Κρόνε, άντε. Πώς λένε. Γέρο Χρόνε. Γέρο Χρόνε, φύγε τώρα. Και θα έλεγα και τελευταία τοποθέτηση ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα που σας έχουν ανησυχήσει. Ίσως να είναι κάποια δείγματα του ότι το έχετε παρακάνει το τελευταίο καιρό και χρειάζεται περισσότερο ξεκούραση. Χρειάζεται ψυχραιμία αυτό το διάστημα. Όσο για τους φόβους ή τις ανασφάλειες σας που η Σελήνη στο Σκορπιό συνήθως τα τονίζει, διακομωδήστε τα. Είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσετε πράγματα που ξέρετε λογικά ότι είναι ανυπόστατα, αλλά που και που σας βασανίζουν. Και περάστε ένα όσο πιο ευτυχισμένο τριήμερο γίνεται. Ό,τι έχω τίποτα άλλο να πω για τα ζώδια, είναι πολύ άρα, καλά. Άρα να κάνουμε προγραμματισμούς, ναι, αλλά να είμαστε προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο ανοιχτή, να ανατραπούν. Ανοιχτή θα έλεγα. Ανοιχτή. Ανοιχτή. Γιατί είναι το καλύτερο. Πολλά πράγματα μπορεί να ξεκινήσουμε κάποια σχέδια και στην πορεία να βρεθούν ακόμη καλύτερες λύσεις. Αφήστε τα πράγματα να ρολάρουν μόνα τους. Έτσι, τι λέμε. Ακριβώς. Τη ζωή δεν την υπηρετούμε, τη ζούμε. Και την γευόμαστε μόνες μας τις αισθήσεις. Καλέ ποίημα θα γράψουμε σε λίγο. Τι διαβάζεις εκεί? Διαβάζω ότι ο Σιμιτανικός είναι μια κλασική, ξέρεις, επιθεώρηση, η μοναδική του καλοκαιριού. Ναι.
Και έχουμε πλάνα από τις πρόβες, ναι, διότι θα ξεκινήσει. Και πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Πού θα είναι αυτή η επιθεώρηση? Περίμενε, όλες τις πληροφορίες στη συνέχεια. Το βίντεο πρώτα, παρακαλώ. Στα καφέ! Σήμη Τιτανικός, βέβαια, έχει σχέση και με την επικαιρότητα και με οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας, ούτως ή άλλως αυτό υπηρετεί και εξυπηρετεί η κλασική επιθεώρηση. Δελφινάριο λοιπόν και Σήμη Τιτανικός. Καλή σας μέρα κύριε μου. Γεια σας. Κύριος Μεταξόπουλος, κύριος Τόνι Άντωνη, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Σκηνοθετείτε σε αυτή την παράσταση. Υπήρξε κάποια συγκεκριμένη δυσκολία στην όλη διαδικασία? Έπρεπε να έχεις κάνει και ή ναυπηγός ή κάτι τέτοιο για να τα βγάλεις πέρα, γιατί όπως είδατε υπάρχει ένα καράβι τεράστιο, το οποίο για να το κινήσεις χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Βέβαια οι ηθοποιοί έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, ανέβα κατέβα. Είναι αδυνατισμένο σας λέω, κύριε Άντωνη. Τρία πατώματα. Ήδη τα πρώτα κιλά τα χάσαμε. Και βέβαια τώρα ο Σημιτερνικός κάνει ένα ταξίδι το οποίο βέβαια δεν έχει σχέση με το Τιτανικό. Εκεί κινδυνέψανε 1.800 άνθρωποι, εδώ κινδυνεύουν 10 εκατομμύρια Έλληνες. Έλληνες. Την έκβαση πώς τη βλέπετε, κύριε Άντωνη, αυτού του ταξιδιού? Μας έχει καλύψει πλήρως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά τις δηλώσεις του. Ο οποίος τοποθετήθηκε πώς? Αυτή τη στιγμή, όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διακατέχεται από το σύνδρομο Σήμη Τιτανικού. Μάλιστα. Είναι γνωστό αυτό. Τώρα το τι θα γίνει, μην τα πούμε και όλα, δηλαδή το τι έκβαση θα έχει το ταξίδι αυτό, μην τα αποκαλύψουμε όλα. Πάντως αγγίζει θέματα επικαιρότητας και τηλεόρασης. Πάντα η επιθεώρηση ασχολείται με αυτά τα θέματα. Μια και βρισκόμαστε καλή ώρα στη τηλεόραση. Από τηλεόραση τι αγγίζεται έτσι περισσότερο? Διάφορα. Δόξα και... το Θεό, πες. υπάρχει πρόσφορο εδώ. Αρκετά, δηλαδή, όλα, ό,τι γίνεται στην επικαιρότητα θα σατιρίζουμε όλα, περνάνε μέσα από τα νούμερα. Δεν θέλω να αναφερθώ έτσι λεπτομερέστατα, δεν ξέρω πώς θέλει ο σκηνοθέτης μας, αλλά αυτό που έχω να πω ότι είναι ένα ταξίδι με πολλά απρόοπτα. Μια υπερπαραγωγή, ένα καράβι που φιλοξενεί μέσα από τον οδοντίατρο Βασιλιάδη, καταλαβαίνετε. Καταπληκτική φιγούρα. Κατοίκους από τυχείο. Όσοι θα έρθουν εκεί θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν ακόμα και με το θερμαστή του πλοίου. Μπορούν δηλαδή να κατέβουν στα μπάρια να μιλήσουν με το θερμαστή του πλοίου. Έχει και κατοικίδια ζώα. Υπάρχει κατοικίδια το κυριότερο είναι ότι συμβαίνουν τόσα πολλά που και μέσα εσωτερικά στο καράβι αλλά και εξωτερικά, δηλαδή από θάλασσα. Ξαφνικά, ας πούμε, υπάρχει μία πειρατεία, προσεγγίζει ένα φουσκωτό και έρχεται ένας φουκαράς. Πώς να θα κάνει όλα αυτά τα περίεργα, πλησιάζει και... Ναι, ναι. Είναι ένας πειρατής, ο οποίος είναι με ένα ξύλινο πόδι ο κακομοίρης. Ο Τζίμι ο πειρατής. Ο Τζίμι, ο οποίος είναι ο φίλος μου, ο Τόνιο Άντωνης, και προσπαθεί να κάνει πειρατεία. Αλλά δυστυχώς δεν βρίσκει τίποτα γιατί τα έχει μαζέψει Παπαντονίου όλα και τελικά παίρνει μια σοκοφρέτα. Πώς μπορείτε και καλλιναγωγείτε όλη αυτή την ατμόσφαιρα, διότι επί σκηνής φυσικά γελάτε και γελάει και ο κόσμος, αλλά και στις πρόβες πόσο εύκολο ήταν, οι ατάκες πιστεύω ότι έφευγαν βροχή.
Ναι, να πειθαρχηθεί όλη αυτή η ομάδα, η οποία δεν είναι και μικρή, είναι πολύ μεγάλη. Κυριότερα ονόματα: Στάθης Ψάλτης, Ελένη Φιλίνη, Πάνος Μιχαλόπουλος, Χρήστος Ευερλής, Τόνι Άντωνη, ο κύριος Καπετάνιος, ο κύριος Μακεδός και Βασίλης Παϊτέρης στο τραγούδι. Μακεδός. Ο Βασίλης κάνει, εκτός από το ότι είναι τραγουδιστής του Σιμιτιτανικού με την ορχήστρα του, παίζει και σαν ηθοποιός. Και είναι η έκπληξη αυτό. Επίσης ταξιδεύει και ιερατό. Μα γι' αυτό και έχουμε και το... Ταξιδεύει και ιερατό. Άφησε τον αγαπημένο της ιερατό. Μέσα εκεί όλοι στο καράβι έχουν μπει, όλοι το σώι της ιερατό και ο Ρακλός, ο Αντώνης, όλοι μέσα εκεί στο Τιτανικό είναι όλοι αυτοί. Έχουμε αντικαταστήσει το Ντικάπριο με τον Ντιγκλέτσιο. Καταλάβατε, έχουμε το δικό μας το ερωτικό ζευγάρι, το οποίο είναι ιερατό με το σύζυγο. Και γίνεται όλη αυτή η φασαρία μέσα και έχει μια εξέλιξη, η οποία βέβαια δεν μπορούμε να την πούμε. Πιστεύετε ότι μηνύματα που μπορεί να περνούν, γιατί βέβαια είναι ψυχαγωγία, είναι γέλιο η επιθεώρηση, αλλά πάντα φεύγει ο θεατής και με ένα μικρό προβληματισμό, μπορούν να δράσουν παρεμβατικά σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, καυτηριάζοντας κάποιες καταστάσεις? Κοιτάξτε, κάποτε η επιθεώρηση και σήμερα ακόμα έχει μεγάλη δύναμη. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι κάποτε έριχνε κυβερνήσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πια όμως η πολιτική σάτυρα στην επιθεώρηση δεν περνάει, διότι ο κόσμος έχει βαρεθεί την πολιτική και τους πολιτικούς. Μήπως αυτοσατυρίζονται άθελά τους με τέτοιο τρόπο ώστε πλέον... Μα γι' αυτό, ναι. Κυριότερος λόγος. Κάποτε παίρναν τηλέφωνο στο θέατρο και λέγανε γιατί δεν μας σατυρίζεται η παλιή πολιτική. Του σατυρίζαμε και γέλαγε ο κόσμος με αυτό. Ο Νίκος ο Ρίζος έχει κάνει καριέρα με το Μαρκεζίνη. Δηλαδή όλα τα χρόνια της επιθεώρησης επί Μαρκεζίνη ήταν ο μόνιμος αντικαταστάτης του Μαρκεζίνη. Δεν χρειαζόταν να μιλήσει. Ήταν ίδιος. Και γέλαγε ο κόσμος. Σήμερα δεν γελάει. Έχει κουραστεί ο κόσμος. Και γι' αυτό η πολιτική σάτυρα είναι με το μέτρο. Μπορώ να σας πω ότι σε ένα νούμερο ή σε δύο ασχολείται με πολιτική σάτυρα. Η κοινωνική σάτυρα είναι αυτή που αυτή τη στιγμή ο κόσμος καίγεται και έχει ανάγκη να ακούσει, με τον πόνο του να γελάσει με αυτά που περνάει κάθε μέρα. Και αυτό κάνει η επιθεώρηση. Προσπαθεί τα βάσανα του Έλληνα, του πολίτη, να τους δώσει ένα χιούμορ, να τα διασκεδάζει και όχι να τον κάνει χειρότερα από ό,τι είναι. Και νομίζω ότι είναι πιο εύστοχο με τα κοινωνικά θέματα που έχουμε κάτω και στη διαστό, να περάσουμε πολιτικά μηνύματα μέσα από τα κοινωνικά θέματα. Αυτό νομίζω ότι είναι ο καλύτερος συνδυασμός, παρά να είναι πολιτικό το νούμερο, δηλαδή να καταφερθούμε κατά ενός πολιτικού επειδή κουτσένει ή επειδή έχει κάποιο τίκ ή άλλα πράγματα. Νομίζω ότι είναι πιο σωστός ο τρόπος αυτός. Πάντως έχουν διατηρήσει ή διαθέτουν ιδιαίτερα την αίσθηση του χιούμορ οι πολιτικοί μας. Αρκετοί ναι. Αρκετοί ναι. Ας πούμε ο κύριος Σιμίτης, αν κάποια στιγμή έρθει και παρακολουθεί την παράσταση. Ο κύριος Σιμίτης είναι κάθε βράδυ εκεί, γιατί είναι ο καπετάνιος του Σιμιτιτανικού. Οπότε δεν μπορούσε να μην είναι. Δεν μπορούσε. Όχι. Παίρνει τα μηνύματα απευθείας. Αλλά παίρνει τα μηνύματα απευθείας. Τα παίρνει. Αυτό τώρα θα το δούμε, θα το δείξει η κατάσταση. Πάντως ο λαός και ο λαός και οι επιβάτες που θα έρθουν εκεί να συνταξιδέψουν μαζί μας, αλλά και το πλήρωμα του Τιτανικού είναι έτοιμο να κάνει όλες τις θυσίες, να τραβήξει ακόμα και κουπί. Παρόλο σαλπάρι. Που είναι σύγχρονα τα μηχανήματα, έχουμε προμηθευτεί ακόμα και κάρβουνο για ώρα ανάγκης. Δηλαδή σαλπάρι κάθε μέρα θα σαλπάρει, εκτός Δευτέρα που έχουν όλα τα θέατρα, λοιπόν. Για πόσο. 9.30 ώρα. Εκτός Σαββατοκυριακή που θα κάνουμε δύο δρομολόγια, επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο, θα αναγκαστούμε να κάνουμε δύο δρομολόγια. 7 για το απόγευμα και... Πόσο χρονικό διάστημα, πόσο το βλέπετε? Όλο το καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι θα ταξιδεύετε. Όσο έχουμε καλό καιρό, θα διαρκεί το ταξίδι του Σιμιτιτανικού και θα χαρίζει ψυχαγωγία, σάτυρα και διασκέδαση. Το τρίπτυχο αυτό της επιτυχίας, ο στόχος της επιθεώρησης. Για μένα. Κύριε Μεταξόπουλε, έχετε ξεχωρίσει μέχρι τώρα πορεία σας, γιατί είναι πολύ έντονη η παρουσία σας σε τέτοιου είδους δουλειές. Κάποιοι το ιδιαίτερο,
υπάρχει κάποια αλλαγή από χρόνο σε χρόνο, εκτός από αυτό το στοιχείο που δώσαμε, ότι δεν θίγονται ιδιαίτερα πλέον τα πολιτικά πρόσωπα ή τα ζητήματα τα πολιτικά. Έχει αλλάξει τελείως η κατάσταση από ό,τι ήταν. Κάποτε το 77 συγκεκριμένα ξεκινήσαμε το Δελφινάριο με τους αδερφούς Μαρασούλη κάνοντας ένα ποταμόπλιο. Και τώρα αυτή τη στιγμή μετά κάνουμε από 20 χρόνια, μετά από τι 20, από το 77 είναι 21-22 χρόνια. Λοιπόν, κάνουμε πάλι βέβαια καράβι. Τότε σε εκείνο το καράβι η επιτυχία ήταν τεράστια. Ουρές, ασταμάτητες, γιατί ήταν η πρώτη φορά στην Ελλάδα που γινόταν επιθεώρηση με 5 και 6 και 7 πρωταγωνιστές. Και κατόρθωσε το από τότε το Δελφινάριο και πήρε μια άλλη πορεία η οποία έφτασε σιγά σιγά. Βέβαια, περνώντας τα χρόνια, η επιθεώρηση άρχισε λόγω τηλεοράσεως να φθείρει. Αυτό οφείλεται στο ότι η επικαιρότητα τρέχει με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα συμβαίνει κάτι, το μαθαίνει ο κόσμος αυτόματα και σε 10 ώρες είναι ανεπίκαιρο, γιατί έχουν παρουσιαστεί καινούρια. Να συναγωνίζεται τελικά η τηλεόραση, η ταχύτητα. Αφού και εμείς τώρα στην επιθεώρηση είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτό που κάνετε εσείς. Το καθημερινό χαρτάκι που έρχεται για να λέτε τις νέες ειδήσεις. Και να αναπροσαρμόζετε. Βέβαια, αλλιώς δεν στέκεται. Πάντα. Εάν ασχοληθούμε με ένα θέμα που γίνεται σήμερα, σε ένα μήνα θα είναι ανεπίκαιρο. Πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει να το αλλάξετε. Να μιλήσουμε λίγο για το σκηνικό. Γιατί έχω την εντύπωση, θα έρθω να δω την παράσταση, αλλά είναι κάτι το φοβερό. Μπορούμε να μιλήσουμε για διαστάσεις. Οι διαστάσεις είναι. Έχουμε 40 μέτρα άνοιγμα. Πιο πολύ, πιο 52 μέτρα είναι. Αυτό που βλέπουμε είναι το καράβι, υποτίθεται ότι βλέπουμε το μισό, γιατί το άλλο μισό δεν φαίνεται, γιατί είναι τεράστια η σκηνή. Έχει 4 πατώματα. Τα φουγάρα φτάνουν γύρω στα 40 μέτρα. Έχει γίνει μια μεγάλη δουλειά, η οποία ελπίζω ότι θα γεμίσει το καράβι αυτό το οποίο άξιζε τον κόπο να γίνει. Γιατί το Δελφινάριο φέτος επανέρχεται στις παλιές καλές επιτυχίες. Θεό, αυτό μυρίζεται. Αυτό μυρίζεται και αυτό είναι το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση και αυτό το οποίο θα επιδιώξουμε. Το καράβι το φτιάξε ο Θεοδόσης Δαυλός. Μάλιστα. Αυτός είναι ο ναυπηγός. Τώρα όσον αφορά τους άλλους εγκέφαλους οι οποίοι βάλαν την ψυχή μέσα, τα κείμενα για να ακριβολογήσουμε είναι ο Λάκης Μιχαηλίδης, ο Κώστας Τσόκαλης και ο Βερίκιος. Βερίκιος. Μουσική ο Ζάκο Ιακωβίδης. Σκηνοθεσία και χορογραφίες, γενικά κίνηση, κύριο Μεταξόπουλος, δεν ξέρω αν τον έχετε υπόψη σας. Πρώτη φορά πρέπει να σας συμβαίνει είναι αυτό. Είναι ταλαντούχος αυτό. Να σκηνοθετείτε και να χορογραφείτε. Θα πάει μπροστά. 40 χρόνια. Α, εγώ νόμιζα πρώτη φορά. Όχι. Είστε καινούριος. Όχι. 40 χρόνια. Εγώ δεν μ' αρέσει να φωνάζω. Εγώ από κάτω δουλεύω. Τώρα που σας γνωρίζω και από κοντά, το διακρίνω ακόμη δεν καλύτερα. Έχει μια ηρεμία. Πρέπει να, εσείς να επιφέρετε λίγο τις ισορροπίες μέσα σε όλο τον πανικό. Ναι, γιατί είμαι Ταύρος. Έχω πολύ υπομονή. Αλλά το κακό είναι ότι με εμάς τους Ταύρους, ότι κάπου όταν αυτά που τα μαζεύουμε και μαζεύονται πάρα πολύ, κάποτε ξεσπάμε και τα κάνουμε γυαλιά καρφιά. Μπαίνουν στο γυαλοπολείο μέσα, οπότε είμαστε εμείς μετά που τον καθησυχάζουμε, τον ηρεμούμε, του λέμε σώμα. Πριν σας ευχαριστήσω, βέβαια ξέρω ότι δεν θέλετε να μου πείτε και είναι επιθυμητό να μην μου πείτε την έκβαση και το τέλος της παράστασης, το τι ακριβώς γίνεται. Αλλά θέλω να μου δώσετε ο καθένας το δικό του στίγμα για το τι πιστεύει αυτό που λέγεται σημιτιτανικός και ταξίδι των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων. Πού το βλέπετε να οδεύει, κύριε Άντωνη? Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε μια πολύ σοβαρή δουλειά. Στέλνουμε πάρα πολλά μηνύματα και στο λαό και στην κυβέρνηση. Χτυπάμε το καμπανάκι. Χτυπάμε ένα καμπανάκι. Ένα καμπανάκι. Είμαστε πρόθυμοι να τραβήξουμε και κουπί. Αυτό βγαίνει μέσα από το έργο. Αρκεί να βγούμε κάπου. Αλλά χτυπάμε το καμπανάκι. Προσέχτε. Αυτό με λίγα λόγια. Εγώ νομίζω ότι ήδη αυτή τη εβδομάδα, από ό,τι άκουσα, οι πολιτικοί μεταξύ τους μεταχειρίζονται τη λέξη «τιτανικός».
γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα παραπέει. Έχει φτάσει σε ένα σημείο που είναι πολύ δύσκολο. Αλλά αυτό που περνάμε το μήνυμα και που το ξέρουμε το μήνυμα ποιο είναι, ότι μπορεί να ταλαντεύεται σε φουρτούνες και σε αυτά, η Ελλάδα μένει, δεν πεθαίνει. Θα μείνει ακλόνητη. Αυτοί που κινδυνεύουν κάθε φορά είναι οι κυβερνώντες, είναι οι καπεταναίοι. Αυτοί κινδυνεύουν ή και να πνιγούν και να τους φάνε τα σκυλόψαρα. Αλλά το καράβι δεν βουλιάζει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Ένα άλλο σημαντικό πρέπει να πούμε, Φώτη, ειδικά φέτος για το Δελφινάριο, ότι είναι ότι λειτουργεί και άλλο πάρκι. Πάρκινγκ, καινούριο πάρκινγκ από το στάδιο Ηρείας και Φιλίας. Για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Γιατί θα φτάνει σχεδόν κοντά στο ταμείο. Από εκεί που αφήνει το αυτοκίνητό του, είναι 2-3 λεπτά με τα πόδια να φτάσει στο ταμείο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λόγω του ότι έχουν ανοίξει κάτι μαγαζιά από τη γνωστή μεριά του Δελφιναρίου, από τα κέντρα, και λίγο υπήρχε μια ταλαιπωρία. Τώρα λύθηκε και αυτό το πρόβλημα. Λύθηκε και αυτό και δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δηλαδή... Ναι, από το στάδιο Ειρήνης πας κατευθείαν θέατρο μέσα. Σας ευχαριστούμε, μας διευκολύνετε ακόμα περισσότερο να είμαστε κοντά σας. Και θα είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς αν έρθετε και παρακολουθήσετε το ταξίδι μας. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Ευχαριστούμε. Δελφινάριο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για όλο το καλοκαίρι υπάρχει ένα πλοίο. Πρεμιέρα μεταφορικά, σήμερα. Αλλά και κυριολεκτικά. Πρεμιέρα σήμερα, ξεχάσατε. Πρεμιέρα σήμερα. Πρεμιέρα σήμερα. Ταξιδεύουμε σήμερα. Σπάμε τη σαμπάνια, ρίχνουμε τη σαμπάνια πάνω. Κάθε βράδυ θα ταξιδεύουμε εκεί στο Δελφινάριο με τον Σίμι Τιτανικό. Κάτι θα σας θυμίζει. Πάρτε τα μηνύματα και δέστε και τους δωροθέτες μας. Νέα γεύση στην υγιεινή διατροφή. Νέα γεύση στο αδυνάτισμα. Νέα γεύση. 95-30.000. Τηλεφωνήστε τώρα και κερδίστε μια δωροεπιταγή 40.000 και 50 διήμερες κουρασιέρες αξίας 10 εκατομμυρίων. Νέα γεύση. Ο πιο εύκολος ή ο πιο έξυπνος τρόπος αδυνατίσματος. Ανακαλύψτε τη μαγεία της Disney με τη νέα βιντεοκασέτα Peter Pan. Ο αγαπημένος ήρωας μικρών και μεγάλων κυκλοφορεί για πρώτη φορά σε βιντεοκασέτα. Η συναρπαστική ιστορία του αγοριού που δεν μεγάλωσε ποτέ και οι περιπέτειές του κόντρα στο θρυλικό κακό Captain Hook. Ζητήστε τώρα τον Peter Pan σε βιντεοκασέτα και προσέξτε να είναι αυθεντικό Disney από την Audiovisual. Για τη μοναδική στιγμή της βάπτισης, εκτός από το όνομα, χαρίστε τους και επώνυμη πολυτέλεια. Βαπτιστικά Στόβα Κοστέλ. Τα επώνυμα βαπτιστικά. Τα καταστήματα Δημητριάδη σας εξοπλίζουν κατάλληλα, ώστε να μπορείτε να χαρείτε κάθε εξόρμησή σας στη φύση. Δημητριάδης σας φέρνει πιο κοντά στη φύση. Θεσσαλονίκη, η νύμφη του Θερμαϊκού. Αν θέλετε να κάνετε άνετη τη διαμονή σας αυτήν, αποφεύγοντας το κυκλοφοριακό σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, σας περιμένει το ξενοδοχείο Φιλίππιο, με άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ και υψηλές υπηρεσίες. Το εστιατόριο Αλέξανδρος προσφέρει μοναδικές γαστρονομίες, ενώ στο μπαρ μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας. Αίθουσα σεμιναρίων και δεξιώσεων διατίθεται για τις εκδηλώσεις σας με 24ωρη γραμματιακή υποστήριξη. Φιλίππιο στο Σέισου, ο παράδεισος της Θεσσαλονίκης. Ελάτε κοντά να σας πω. Star Cafe είναι αυτό, γι' αυτό αξίζει να τα λέμε από κοντά. Star Cafe και στη συνέχεια και μην ξεχνάτε ότι 10 δώρο επιταγές αξίας 60.000 δραχμών για παιδικά ρούχα και είναι η κατάλληλη εποχή για να νεώσετε την καρδαρόμπα. Στους μικρούς και στις μικρές που σας κάνουν έτσι και τη ζωή λίγο δύσκολη, αλλά είναι η πιο γλυκιά δυσκολία μέσα στο σπίτι, πιστέψτε με και το ξέρετε καλύτερα. 10 δώρο επιταγές αξίας 60.000 δραχμών για παιδικά ρούχα στο Βακοστέλ. Καλείτε το 090-23-28-20. Τώρα όμως θα δείξουμε για μεγάλα κορίτσια. Για, ναι, για τη μαμά των παιδιών. Για τη μαμά. Την αδελφούλα τη μεγάλη, μαγιό. Είναι πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Πια ζέστανε η θάλασσα. Μαγιό Ήρης για αυτό το Σαββατοκύριακο. Και όπως κάθε Παρασκευή, μαγιό Ήρης. Και θα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στην οδό Πάλαδος 32, πλατεία Ψηρή, στην Αθήνα. Στα τηλέφωνα 3219-971 και 3241-258. Πέδιλο Τσακίρης Μαλάς.
και μαγιό φωσφοριζέ φούξια με φουστίτσα. Οπτικά όπτικα Βαμβα Διαμαντόπουλου. Μαγιό ήρις λοιπόν σε φούξια, σε φωσφοριζέ φούξια με έντονο μαύρισμα, ταιριάζει πάρα πολύ από την ήρις. Και η Τόνια με το μαγιό μπικίνι με καρουδάκια και φούξια παρεό και την τσαντούλα της Τζένκο. Σχολική τσαντούλα που ταιριάζει όμως και στην Τόνια. Πέντε λωτσάκι ρυζ μαλάς, φουστίτσα παρεό ήρις και μπικινάκι ήρις. Ενίσχυση στο σουτιέν. Πάρα πολλά μεγέθη, πάρα πολλά σχέδια, γι' αυτό και δείχνουμε κάθε εβδομάδα διαφορετικά σχέδια, μια μεγάλη συλλογή και πολύ προσιτές τιμές στα μαγιό ήρις. Και η Δαμάρ που εμφανίζεται τις περισσότερες φορές με μπλε, ταιριάζει με τα μάτια της, μπικίνι μπλε μαρίν, τσαντούλα τζένκο, και φουστίτσα παρεό, χωριέται και με ένα μπλουζάκι. Μπλε Electric. Το hairstyling των μοντέλων επιμελήθηκαν όπως καθημερινά τα γνωστά κομμωτήρια Τέλης Κίκερης. Πέδιλο Τσακίρης Μαλάς στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λαμία, το Ηράκλειο Κρήτης. Και η Τζοάννα κοντά μας με ένα πρωτότυπο σχέδιο της Ήρης, μαύρο έτσι με μία πλέξη, με το κατάλληλο παρεό φουστίτσα. Τα παρεό της Ήρης είναι κοντά, λειτουργούν έτσι σαν φουστίτσες. Πέδιλο τσακίρις μαλά σε μπρόνζε χρώμα. Και τσάντα τζένκο, πάλι σχολική. Τσάντες Τζένκο που θα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα δερμάτινων ειδών σε όλη την Ελλάδα. Και μαγιό ήρις, επώνυμο μαγιό ήρις που θα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στην οδό Πάλαδος 22 στην πλατεία Ψηρή στα τηλέφωνα 32 19 971 και 32 41 258. Μπικινάκι σε διχρωμία, με ακτίνες, κίτρινο με μπλε μαρίν. Φουστίτσα παρεό μπλε μαρίν. Και η διχρωμία επίσης που είναι πάρα πολύ κατάλληλη για μαυρισμένο σώμα. Και η Άννα μας με πιο αθλητικό μαγιό. Μαγιό με το οποίο μπορείτε να κάνετε windsurfing, μπορείτε να κάνετε jet ski με φερμοαράκι, μαγιό το οποίο μπορεί να είναι και κορμάκι. Τσάντα τζένκο σε μπλε μαρίν. Πέδιλο τσακίρις μαλάς. Και πράσινο εμβρόντ με μπλε μαρίν, ολόσωμο μαγιό της Ήρης. Τεράστια συλλογή, η συλλογή των μαγιό Ήρης και η χορευτική μας Christian. Πέδιλο τσακίρις μαλάς, ολόσωμο μαγιό ήρις με ενίσχυση στο σουτιέν
Μεγάλη άνεση λοιπόν από τα μαγιό Iris. Η Iris δίνει μικρούς, μεγάλους, δηλαδή μαγιό για την, όλη την οικογένεια, τη μαμά, τον μπαμπά και το παιδί. Μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, προσφέροντας πάντα την μεγάλη άνεση. Και η Τόνια κοντά μας. Με πορτοκαλί, το οποίο της ταιριάζει πάρα πολύ και, και φοράει πολύ συχνά πορτοκαλί, γιατί ταιριάζει με, με το χρώμα των μαλλιών της. Οπότε όταν επιλέγετε το χρώμα των μαγιό, του μαγιό που θέλετε να αγοράσετε, έχει μεγάλη σχέση και έχει σχέση με τα χρώματα τα δικά σας. Γενικώς τα πορτοκαλί ταιριάζουν σε μαλλιά που έχουν έτσι κόκκινες αντάβιες. Τα μαύρα μαλλιά στις ξανθές, τα λευκά στις καστανές και πουά, de pièces, με τσαντούλα, μικρή τσαντούλα Τζένκο. Είναι έτοιμη και η συλλογή της Τζένκο. Πολύ μεγάλη ποικιλία και για τη θάλασσα και για την πόλη και για το βράδυ. Τσάντες Τζένκο που θα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα δερμάτινων είδων σε όλη την Ελλάδα. Πουά λοιπόν, πορτοκαλί με λευκό, σουτιάν με ενίσχυση. Και τα επώνυμα μαγιό Iris είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Οπότε και φέτος για το καλοκαίρι, στην πρώτη γραμμή τα μαγιό Iris. Τουρκουάζ, το χρώμα του Αιγαίου. Η Τζοάννα με ένα μπικίνι σε τουρκουάζ με ρίγα. Λευκή. Μεγάλη τσάντα Τζένκο που χωράει και την πετσέτα σας μέσα, το μαλλιό σας, το αντιλιακό σας. Πιο κλασική γραμμή, είπαμε ότι η συλλογή της Iris καλύπτει για όλα τα γούστα, όλα τα μεγέθη. Για την γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Μαγιό Iris λοιπόν για όλη την οικογένεια. Και η Εύη με φούξια. Πέδιλο τσακίρις μαλάς. Και το μπικίνι που κάνει έτσι ένα ντραπάρισμα. Στην άκρη, σουτιέν με ενίσχυση. Και τσάντα Τζένκο μπλε σκούρο. Καταπληκτική πόζα λοιπόν. Και η γαλλική σημαία. Μπλε, λευκό και κόκκινο. Με το κατάλληλο παρεό. Και η Άννα μας δείχνει το τελευταίο κομμάτι της πολύ μεγάλης συλλογής, τον μαγιό Iris. Μαγιό Iris που θα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στην οδό Πάλαδος 22 στην πλατεία Ψηρή και στα τηλέφωνα 3219971 και κάθε πληροφορία 3241258. Μαγιό Iris. Μαγιό καλοκαίρι, πρώτο Σαββατοκύριακο Ιουνίου. Πώς αισθάνεσαι? Στάσου να δεις σε λίγο μέχρι να τα πω όλα. Ωραία. Star Cafe. Στη συνέχεια, όχι γενικό, θέλω τον συγκεκριμένο να ζαλίσω. Λοιπόν, στη συνέχεια, στο Star Cafe, Άγγελος και Στέλιος Διονυσίου. Επίσης, Γεράσιμος Ανδρεάτος, ζωντανά εδώ στο πλατό. Βρε πόσο μ' αγαπάει αυτό το παιδί. Εδώ ζωντανά στο πλατό με ορχήστρα θα τραγουδήσουμε και θα χορέψουμε. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το Camel Trophy,
για πολλή περιπέτεια, αδρεναλίνη στα ύψη, αγωνία και έτσι δράση. Εμείνετε εδώ συντονισμένοι, διότι το Star Cafe θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα τώρα δηλαδή για διαφημιστικά μηνύματα. Δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε. Ελάτε και εσείς κοντά μας, μετά από λίγα λεπτά η συνέχεια. Star Cafe. You're from Texas. That's beautiful, beautiful, beautiful. Τι ωραίες εικόνες, τι δράση, τι περιπέτεια. Βέβαια, σε όλες αυτές τις διαδρομές, σε όλες αυτές τις τους αγώνες, μάλλον η συμμετοχή πρέπει να μετράει σε αυτή τη διαδικασία. Εμένα ένα ερωτηματικό μου δημιουργήθηκε, ένα ερώτημα πολύ βασικό. Τι τρώνε όλες αυτές τις μέρες, και μου περιέγραψαν ότι τα εδέσματα δεν είναι και ιδιαίτερα, ξέρετε. Λίγο ξηρά τροφή, λίγο κάτι από εδώ, από εκεί. Χαίρετε. Κάμελ Τρόφι, κυρίες και κύριοι. Και τώρα τα ονόματα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την Δεσποινίδα, κυρία, δεν έχει σημασία, τη γυναίκα, τη φίλη μου εδώ, Κωνσταντίνα Βασάλου. Ναι. Συμμετέχεις με το δικό σου τρόπο στα Κάμελ Τρόφι. Είμαι φωτογράφος. Συμμετείχα στο φωτογραφικό διαγωνισμό του Κάμελ Τρόφι. Ο Στέφανος Καμπαράκης, είσαι τώρα να δεις τι γίνεται εδώ. Πλήρωμα TAF 98. Ναι, είμαι το πλήρωμα του Κάμελ Τρόφι 98, ένας από τους δύο. Το TAF τι είναι? Το Camel Trophy, μάλλον. Μάλιστα. Το Trophy. Μήπως είναι τμήμα? Όχι. Όχι, όχι, το Trophy. Τι να είναι. Σπύρος. Κυριακής ή Κυριάκης? Κυριάκης. Πλήρωμα του 94. Είχες λάβει μέρος. Και Αργεντινή, Παραγουάη, Χιλή. Πώς? Αργεντινή, Παραγουάη, Χιλή. Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες. Κάπως είναι, έτσι. Κάπως έτσι. Με αυτή την αφορμή πρέπει να πούμε ότι έχει δικαίωμα ο καθένας να λάβει μέρος μία φορά. Μόνο μία φορά, και είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί αυτή τη στιγμή περάσεις και έχεις εκπαιδευτεί και περάσεις ό,τι έχεις περάσει από εκεί και περάσεις εκτός συναγωνισμού. Και αν θέλεις, απλώς μετά ανακατεύεις, ας πούμε, στη διοργάνωση. Στην επιλογή του όποιου άλλου μελλοντικού πληρώματος. Τι είναι το Camel Trophy όμως? Το Camel Trophy σίγουρα είναι η τελευταία μεγάλη περιπέτεια που πάει στον πλανήτη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και αυτό φαίνεται και από την ιστορία του Camel Trophy που ξεκίνησε από το 80, με ελληνική συμμετοχή όμως από το 90 και μετά. Ίσως αξίζει να αναφέρουμε από το 90 και μετά σε ποια μέρη πήγε, που ξέρουμε ότι πήγε και η Ελλάδα. Η πρώτη φορά ήταν το 80. Το 80 ξεκίνησε μια παρέα Γερμανοί και πήγανε στον Αμαζόνιο. Και από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα μεγάλωσε πάρα πολύ. Πρέπει να μεγάλωσε λίγο αυτή η παρέα. Και φέτος συγκεκριμένα η συμμετοχή είναι από 20 χώρες. Από 20 χώρες. 20 χώρες. Αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό, ή είναι κάτι που γίνεται και σε άλλες χώρες? Γίνεται σε 20 χώρες. Συγκεκριμένα αυτή η επιλογή έγινε φέτος σε 20 διαφορετικές χώρες, οι οποίες θα λάβουν μέρος με τα αντίστοιχα πληρώματά τους και τους δημοσιογράφους στην Γη του Πυρός. Εσείς Σπύρο το 94. Εγώ είχα πάει το 94. Ο Στέφανος φέτος. Πότε θα σας στείλουμε, Στέφανε? Τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο, πόσο Αύγουστο? Σχεδόν όλο τον Αύγουστο. Είναι από 5 έως 25 Αυγούστου το event όλο. Και θα είμαστε γύρω στις 20 μέρες. Χιλή, Αργεντινή, Γη του Πυρός θα γίνει φέτος. Χάλια, χάλια. Μαύρα. Μαύρα, κρύα. Χάλια. Κρύα χάλια. Κρύα χάλια, ναι. Πολύ κρύο. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος επιλογής των ανθρώπων που θα πάρουν μέρος? Είναι μια ολόκληρη διαδικασία, η οποία ξεκινάει μήνες πριν, με κάποιες αιτήσεις οι οποίες γίνονται από πιθανούς συμμετέχοντες,
μία επιλογή που γίνεται με κάποια αποκλιματικά σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος. Από εκεί μία ακόμη πιο εξειδικευμένη επιλογή σε ημιτελικά και μετά τελικά που, που βγαίνουν 4 άτομα. Φέτος πήγαμε στη Σουηδία. Με ποιο κριτήριο επιλέγονται, γίνεται τελική επιλογή? Είναι πολλά τα οποία μετράνε. Μετράει οι αντοχές και η φυσική κατάσταση που έχει, μετράει η ικανότητα να σκέφτεσαι σωστά, γρήγορα, η ικανότητα να μπορείς να οδηγείς σε λίγο παράξενες συνθήκες από τη, μέσα στην πόλη. Και γνώσεις αντίδρασης μέσα στη φύση. Ναι, η ικανότητα να μπορείς να κατασκευάσεις εύκολα κάποια πράγματα. Είναι, θα έλεγα, χρειάζεται πολλά πράγματα για να τελικά να είσαι ένας από τους δύο τυχερούς που θα φτάσεις κάτω εκεί. Οπτικοποιημένα τη διαδικασία επιλογής και το πώς τελικά φτάνει στο τελευταίο σημείο, στο τελικό σημείο, να στείλουμε κι εμείς αντιπρόσωπο, την έχουμε σε βίντεο. Να την παρακολουθήσουμε. Στα καφέ! You're from Texas. That's beautiful, beautiful, beautiful. Ο Χριστός και η Παναγία. Δηλαδή. Πρέπει να πούμε δεν ότι... αφήσατε ποτάμι, λίμνη. Όχι, έχουν μείνει μερικά, αλλά θα καλυφθούν στα θα επόμενα. Θα καλυφθούν. Ναι, 20 πρέπει μέρες, να πούμε ότι πούμε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Οι εικόνες που είδαμε είναι από το διεθνή τελικό, ο οποίος έγινε φέτος στη Σουηδία και όπου η κάθε χώρα έστειλε τους 4 καλύτερούς της και έγινε η επιλογή των 2. Τι κάναμε εμείς εκεί? Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό, σε αυτή τη φάση απλώς γίνεται η επιλογή των 2. Τώρα το διαγωνιστικό τμήμα θα γίνει πλέον στη γη του Πυρός. Εκείνο πρέπει να πούμε είναι ότι φέτος οι υποψήφοι δοκιμάστηκαν σε mountain bike, σε προσανατολισμό, σε γενικά σε τρέξιμο φυσική κατάσταση, οδήγηση οπωσδήποτε, σε κατασκευές και σε διάφορα τεστ τα οποία είχαν να αποδείκνει ο υποψήφιος το πόσο, όπως είπε και ο Στέφανος, το πόσο εύστροφος είναι σε πρακτικά θέματα, ας πούμε, από το να φτιάξει, ξέρω εγώ, μια γέφυρα για να περάσει ένα αυτοκίνητο μέχρι να κουβαλήσει ένα βαρέλι 300 κιλά. Τέτοια πράγματα που είναι πράγματα τα οποία... Θέλω να κάνω κάτι αλλαγές στο σπίτι. Αν είσαι εύκαιρος να μου πεις. Κωνσταντίνα μου, εσύ αποθανατίζεις στιγμές, δράσεις σε αυτές τις διαδικασίες. Και μαζί με όλους τους τρέλους εκεί τρέχεις και εσύ από πίσω. Τρέχω από πίσω, ναι. Πότε με τα πόδια, πότε τρέχοντας, πότε με ποδήλατο, πότε με αμάξι. Ναι. Βασικά, εγώ δεν είμαι επίσημη φωτογράφος καμελιτρόφη. Είχα πάρει φέτος. Έγινε για πρώτη φορά ο διαγωνισμός φωτογραφίας στα πλαίσια του Camel Trophy, διεθνής διαγωνισμός. Πήρα μέρος από όσους επιλέχθηκα μόνο εγώ από Ελλάδα, πήγα Σουηδία και στη Σουηδία, εντάξει, αρκετά καλά. Εκεί κατάφερα να διακριθώ στις ειδικές κατηγορίες. Το φωτογραφικό σου υλικό τώρα βρίσκεται εκεί? Βρίσκεται στο Λονδίνο και χρησιμοποιείται για την... διεθνή καμπάνια του Κάμελ. Κάποιες στιγμές ήσουν συνηθισμένης έτσι σε λίγο ταλαιπωρία, σε δύσκολες καταστάσεις? Ερασιτεχνικά τελείως. Πες να μην κάνω μια χαλάουα εκεί στον δρόμο, κάτι, ε. Ναι, βασικά... Αυτές οι πολυτέλειες οι γυναικείες δεν υπάρχουν εκεί. Δεν υπάρχουν, όχι. Κάποια στιγμή που φοβήθηκες λίγο ιδιαίτερα? Υπήρχε μια πολύ δυνατή στιγμή στη Σουηδία, όπου ήθελα να φωτογραφίσω τα παιδιά με τα καγιάκ σε ένα ποτάμι, πολύ δύσκολο ποτάμι, θυμάσαι, στα λευκά νερά. Δεν κάναμε καγιάκ. Ναι. Κάναμε υποβρύχιο καγιάκ. Υποβρύχιο καγιάκ, ναι. Οι συνθήκες ήταν ομαλότατες. Ναι, αλλά κι εγώ κι ας ήμουν έξω. Μαζί μας, ναι. Μαζί σας, ουσιαστικά μέσα στο νερό είχα μπει για να καταφέρω να τραβήξω φωτογραφίες. Υπάρχει συμμετοχή γυναικών?
Υπάρχει και το ενδιαφέρον είναι ότι όσο και αν νομίζουμε ότι οι γυναίκες είναι το ασθενές φίλο, κάθε άλλο παρά είναι το ασθενές φίλο. Και αυτά τα οποία λες. Αυτά να τα φωνάζεις, φίλε μου, να ακούγονται. Τα φωνάζω και νομίζω τα ξέρουμε όλοι τώρα, άσχετα δεν τα παραδεχόμαστε, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι γεγονός. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πώς οι γυναίκες μπορούν να σταθούν σε πράγματα τα οποία άπτονται στη φυσική κατάσταση και στέκονται ισάξια δίπλα από τους άντρες. Φαίνεται περίεργο και όμως είναι αλήθεια. Και, όμως, και σε μερικά πράγματα, ναι, όντως, όπως θα πήγε να πει η Κωνσταντίνα, σε μερικά πράγματα που υπάρχει ίσως να δοκιμαστεί λίγο το πρακτικό μυαλό, ίσως είναι και καλύτερο. Είναι θέμα ευστροφίας και αντίληψη από εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε. Ας πούμε. Θα συμπληρώσω κιόλας ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά που χώρα κατεβάζει αμυγές γυναικείο πλήρωμα. Η Ισπανία έχει αμυγές γυναικείο πλήρωμα. Δύο γυναίκες. Και αρκετές γυναίκες μεικτά από άλλες χώρες. Για να κάνουμε ένα κάλεσμα προς όσους παρακολουθούν, τι θα μπορούσαμε να πούμε, Σπύρο? Όσοι λατρεύουν πραγματικά την περιπέτεια, όχι απλά σε όσους αρέσει η περιπέτεια, όσοι λατρεύουν την περιπέτεια, ψάχνονται λιγάκι με τη φύση. Γιατί οπωσδήποτε το Camel Trophy είναι απόλυτα ταυτισμένο με τη φύση. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, εξάλλου, επιβάλλεται να το πούμε. Και έχουν μια καλή φυσική κατάσταση. Οπωσδήποτε πρέπει να λάβουν μέρος στο Camel Trophy. Είναι μια εμπειρία, πραγματικά εμπειρία ζωής. Και με την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, να πούμε ότι το Camel Trophy προστατεύει και αναδεικνύει και ενισχύει. Όντως, και να σας πω συγκεκριμένα, το 1993 στη Μαλαισία έφτιαξε ένα ερευνητικό σταθμό πάνω μέσα στο βουνό, μέσα στη ζούγκλα, ο οποίος θα παρακολουθούσε και θα έλεγχε την περιοχή. Και αντίστοιχα στη δική μας χρονιά το 1994, φτιάξαμε για το Πανεπιστήμιο της Σάλτα, κοντά στην έρημο Τακάμα, στις Άντες επάνω. Φτιάξαμε ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο θα ήταν υπεύθυνο, ας πούμε, για να παρακολουθεί το περιβάλλον και τις κλιματολογικές συνθήκες πώς αλλάζουν στην περιοχή των Άνδεων. Και λειτουργήμα. Οπωσδήποτε, ναι. Οπωσδήποτε. Δράση, ένταση, αδρεναλίνη και κοινωνικό έργο. Και μάλιστα, περιβαλλοντολογικό. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, Στέφανε. Είστε σε φόρμα. Πόσα κιλά είστε τώρα? 75, 76. Να υπολογίζω στα 50, να σε ξαναδούμε. Γύρω στα 65 και στα 50 δεν θα φαίνομαι. Και να δώσουμε, νομίζω, όλη την ευχή να επαναληφθεί ο θρίαμβος πραγματικά που έγινε το 1996, όπου η Ελλάδα για πρώτη χρονιά βγήκε πρώτη. Και να σε ελπίσουμε ότι αυτό θα συμβεί φέτος και με εσάς. Εμείς πιστεύουμε. Εμείς είμαστε σίγουροι. Θα τους ρίξει εκεί και ένα χαμόγελο και έχει τελειώσει η υπόθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Στέφανο, την Κωνσταντίνα και τον Σπύρο. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Τι είναι όλα αυτά, καταπληκτικά για όσους πραγματικά λατρεύουν και όχι μόνο αγαπούν τη δράση και τη φύση. Θα βρεθούν στο φυσικό τους χώρο και στις φυσικές τους διαδικασίες, Camel Trophy. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα βίντεο. Ένα σημαντικό θέμα, όπως η υγιεινή στο σπίτι, ήταν το θέμα που απασχόλησε το πρώτο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νοσηλευτών που έγινε πριν λίγες μέρες στη Λάρισα. Αξίζει να το παρακολουθήσουμε. Η θέση και ο ρόλος του νοσηλευτή και της νοσηλεύτριας στα νοσοκομεία του ΕΣΥ ήταν το θέμα του πρώτου Πανελλήνιου Επαγγελματοεπιστημονικού Συνεδρίου των Νοσηλευτών που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στις 15 και 16 Μαΐου. Παραβρέθηκαν εκτός από τα μέλη επιστήμονες και επαγγελματίες που ασχολούνται με την υγεία. Εξέχουσα μορφή του συνεδρίου η γιατρός Σύση Κολυβά, που με την ομιλία της με θέμα «Υγιεινή στο σπίτι και ο ρόλος του υποχλωριώδους νατρίου στην ανατροπή λοιμόξεων και νόσων», αποτέλεσε και την κορύφωση του συνεδρίου. Μετά από 100 χρόνια χρήσης, αποδεδειγμένα πλέον μπορούμε να πούμε ότι το υποχλωριώδες νάτριο έχει τα εξής πλεονεκτήματα: απολυμμένη, αφαιρεί λεκέδες και κακοσμία, κλευκένει ρούχα και επιφάνειες. Συμπερασματικά, επομένως, μπορούμε να πούμε ότι η χρήση του συνιστάται σε όλους τους χώρους όπου επιβάλλεται η τήρηση συνθήκων και κανόνων υγιεινής, ώστε να υπάρχει αποτελεσματική πρόληψη διασταυρούμενων μολύνσεων. Ειδικά το σπίτι μπορεί να αποτελέσει στην καθημερινή μας ζωή μια πηγή παθογόνων μικροοργανισμών, μια και τα κοινά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για την απολύμανση έναντι αυτών των παθογόνων. Το υποχλωριώδες νάτριο είναι το πιο αποτελεσματικό απολυματικό, γιατί σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις κατορθώνει να καταστρέψει όλους τους παθογόνους μικροοργανισμού. Η χλωρίνη Kleenex από το 1956 διαθέτει προϊόντα καθαριότητας και απολύμανσης με υποχλωριώδες νάτριο. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να λείπει, ήταν άλλωστε και ο βασικός χορηγός του συνεδρίου. Φέρ' τον καφέ, παιδί μου. Φέρ' τον καφέ. Έφαγα ένα κουλουράκι που λέτε τώρα και αν δεν πηγαίνω μια γουλιά, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Σε ευχαριστώ με τα χεράκια σου. Νοικοκύρη μου, παιδί για σπίτι. Floor manager, κυρίες και κύριοι, καταπληκτικός. Τι συνταγή είναι αυτή, καλέ?
Πολλά λεφτά θα πάρω. Τέλος πάντων. Τι σας έλεγα, λοιπόν, οι αδερφοί Διονυσίου μας έδωσαν ραντεβού. Ναι. Αλλά, προσέξτε, οι συνθήκες δουλειάς συγκεκριμένης, κουράζει ιδιαίτερα, υπάρχουν και διάφορα απρόπτα και διάφορες καταστάσεις που είναι στάθμητοι παράγοντες. Γι' αυτό θα καλημερίσω ποιον! Καλημέρα! Καλημέρα! Πού είσαι, βρε Στέλιο! Εγώ σας περίμενα δύο, μου εμφανίστηκε ένας τώρα. Δυστυχώς, να πω ότι ο Άγγελος ζητάει συγγνώμη. Ήταν αρκετά κουρασμένος. Εχθές τελειώσαμε τις πρόβες 6.30 ώρα το πρωί. Πω. Εγώ απορώ και εγώ πώς σηκώθηκα να έρθω. Τον φιλούμε και τον αγαπάμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά καταλαβαίνω ότι είναι αυτές οι περίεργες ώρες. Πίστεψέ με, και εμένα μου λείπει ύπνος ιδιαίτερα. Σε καταλαβαίνω. Πώς θα πάτε εκεί στη Θεσσαλονίκη, στην πατρίδα μου? Θα πάμε καταπληκτικά. Χάνεις που δεν είσαι εδώ. Βέβαια, Σαββατοκύριακο εκεί θα ανέβεις οπωσδήποτε. Ετοιμάζουμε ένα πάρα πολύ όμορφο πρόγραμμα με νέες παλιές επιτυχίες. Επίσης θέλω να πω ότι είναι και το μπαλέτο του Φωκά του Ευαγγελινού. Μάλιστα. Γενικά είμαστε μια παρέα πάρα πολύ όμορφη και μέχρι τώρα περνάμε καλά. Από σήμερα και για ένα μήνα θα δούμε αν θα περάσει καλά και ο κόσμος της Θεσσαλονίκης. Θα είστε στα Άστρα. Στα Άστρα. Ένα καταπληκτικό χώρο. Ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος. Έχει ανακαινιστεί τώρα πρόσφατα. Έχει μεγαλώσει. Και περιμένουμε σήμερα τον κόσμο να περάσει όμορφα. Τι νομίζω ότι χρειάζεται ο κόσμος? Είναι διαφορετικό το κοινό που λέμε έτσι της Θεσσαλονίκης σε σχέση με την Αθήνα, σε σχέση με την Κρήτη. Τι χρειάζεται για να περάσει γενικά ο κόσμος καλά σήμερα για να έρθει και να σας δει? Γενικά πιστεύω ο κόσμος θέλει χορό. Θέλει τραγούδια διασκεδαστικά. Ο λαός τραγούδι θέλει, που έλεγε και ο παπάς. Ο λαός τραγούδι θέλει, ακριβώς. Έτσι. Θέλει τραγούδια να σηκωθεί στην πίστα, να χορέψει. Και την ώρα που πρέπει θα θέλει να ακούσει και κάποιο τραγούδι καθιστικό, που λέμε εμείς, που δεν χορεύεται. Τα καψούρικα, ξέρω εγώ. Τα καψουριάρικα. Στέλιο, δεν μου λες, η πρώτη σας επίσημη έτσι και τυπικά συνύπαρξη επιπίστας με τον αδερφό σου είναι τώρα? Όχι. Όχι. Καταρχήν θέλω να πω ότι πριν 2 χρόνια, όταν ξεκίνησα επαγγελματικά το τραγούδι, εμφανιστήκαμε μαζί εδώ στη Θεσσαλονίκη πάλι, στο Bio Bio. Mm-hmm. Βέβαια τότε εγώ δεν είχα δίσκο, δεν είχα τίποτα. Έλεγα 2 τραγούδια σχεδόν σε όλο το πρόγραμμα. Η πρώτη μας έτσι, αν θέλεις, πιο επίσημη κοινή εμφάνιση ήταν στην Αθήνα, πέρσι το Πάσχα, στο Ποσειδόνιο. Κάναμε 30 μέρες, ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή εμπειρία. Συνεχίσαμε, πριν ξεκινήσουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είχαμε πάει 1 μήνα στην Αμερική. Εκεί περάσαμε φοβερά και τώρα εμφανιζόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Τι θα γίνει εκεί με τις γυναίκες? Λες να γεμίζει το μαγαζί μόνο από γυναίκες? γελάς τώρα. Τι να φανταστώ και τι να υποψιαστώ. Για πες. Δεν ξέρω, Κατερίνα μου. Θα δούμε, δεν ξέρω. Θα δούμε. Το πρώτο δείγμα θα το πάρω εγώ το Σαββατοκύριακο. Ακριβώς. Θα πούμε τα αποτελέσματα τη Δευτέρα. Για τη συνέχεια τι ετοιμάζεις, Στέλιο? Εγώ μετά από εδώ δεν κάθομαι καθόλου. Ξεχνάω διακοπές, ξεχνάω τα πάντα. Θα βρίσκομαι με την Άννα τη Βύση και τον Νίκο τον Καρβέλα στα Αστέρια στην Αθήνα για 40 μέρες. Και στη συνεχεία θα ανέβουμε πάλι Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξιού, το ίδιο σχήμα. Στέλιο μου, για πες, πότε ξεκινάτε στα Αστέρια? Από ό,τι υπολογίζω 10 με 15 Ιουλίου, κάπου εκεί γύρω. Σε εκείνο το διάστημα θα είσαι και κοντά μας. Ναι, βέβαια. Τώρα, αντελήφθην τι είπα? Θα είμαι κοντά σας. Ναι. Ναι. Πόσο κοντά μας στο Star Cafe? Στην εκπομπή σας. Ναι, ας πούμε εδώ δίπλα μου στον καναπέ, είναι καλά? Θα το ήθελα πάρα πολύ. Και θα γίνει λοιπόν, και έτσι το έχουμε κλείσει από τώρα. Η συγκεκριμένη ημερομηνία λείπει. Βεβαίως. Στέλιο μου, ο Άγγελος ετοιμάζεται όμως για συναυλίες, μια και δεν έχουμε τον ίδιο να μας τα πει. Ναι, ο Άγγελος, από ό,τι γνωρίζω, θα κάνει κάποιες συναυλίες ανά την Ελλάδα, ίσως πάει και στην Κύπρο. Αλλά θα αφιερώσει ένα μεγάλο χρόνο για διακοπές.
Φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη, σε ποιο πράγμα λες πρώτα απ' όλα σηκώνω τα χέρια ψηλά και παραδίνομαι? Γενικά στον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Γιατί είναι καταπληκτικός, είναι θερμός. Τον έχω δει όχι από δικές μου εμφανίσεις, αλλά από τον πατέρα μου και από τον Άγγελο. Και βλέπω τι εστί πραγματικά κοινό Θεσσαλονίκης. Στέλιο μου, σε φιλούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν ξυπνήσει ο Άγγελος, δώστε και ένα φιλί από εμάς. Βεβαίως θα του δώσω. Και για τον κοιμισμένο Άγγελο αυτή τη στιγμή που ξεκουράζεται, να του αφιερώσουμε ένα άγνωστο σε ένα τραγούδι εντελώς. Δηλαδή δεν έγινε και επιτυχία και είναι και χάλια και από στίχο και από μουσική. Το ψηλά τα χέρια, λέω, ε. Ποιανό είναι αυτό? Α, να σκεφτώ. Θα με βοηθήσετε καθόλου? Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρουμε. Είναι ένας πρωτοεμφανιζόμενος. Ας τον ακούσουμε. Ας τον ακούσουμε. Πολλά φιλιά. Φιλιά και πολλά. Να είσαι καλά. Συλλαμβάνεσαι απόψε να γνωρείς αυτά που λέω και να λες χωρίς να ντρέπεσαι πως εγώ για όλα φταίω. Συλλαμβάνεσαι απόψε να γνωρείς το αίσθημά μου και να παίζεις επικίνδυνα με τη συμπεριφορά μου. Ψηλά τα χέρια, σιγά δίπλα μου στα αστέρια και κλέψε τον έρωτα μου. Ψηλά τα χέρια, θέλεις ξένα καλοκαίρια, θέλω πίσω την καρδιά μου. Συλλαμβάνεσαι απόψε ξαφνικά να κρύβεις λόγια και να ψάχνεις αν κατάλαβα για καινούρια δρομολόγια. Συλλαμβάνεσαι απόψε να έχεις έτοιμο ενατίο και να λες ότι τελειώσανε όλα πια για μας τους δύο. Ψηλά τα χέρια, σιγά δίπλα μου στα αστέρια και κλέψες τον έρωτα μου. Ψηλά τα χέρια, θέλεις ξένα καλοκαίρια, θέλω πίσω την καρδιά μου. Ψηλά τα χέρια, σιγά δίπλα μου στα αστέρια και κλέψες τον έρωτα μου. Ψηλά τα χέρια, θέλεις ξένα καλοκαίρια, θέλω πίσω την καρδιά μου. Και αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, ο πιο γοητευτικός άνθρωπος τηλεόρασης που ασχολείται με τον κινηματογράφο. Κώστας, τι είναι αυτά, Ρίζος. Τι είναι αυτά που μου κάνεις πρωί-πρωί. Καλή σας μέρα. Τι είναι? Καλημέρα, Κώστα. Να μην το πω μια φορά, το σκέφτομαι τόσο καιρό. Πόσο καιρό είναι η εκπομπή? Έχει μήνες τώρα. Έχεις κάτι το κλάσ, ρε παιδί μου, εκπέμπεις κάτι? Δεν ξέρω, είσαι σίγουρη? Βάλαμε αρκετή πούδρα γιατί θα κοκκινήσει, το ξέρω. Εσύ είσαι αυτή που έχει κλέψει την παράσταση εδώ και μήνες. Τώρα θα αρχίσουμε τα... Δεν υπάρχει άλλη.
Όντως. Πω Παναγία μου, πω Παναγία μου, μην τον ακούτε, μην τον ακούτε. Πώς να κάνω, δηλαδή εσύ πρέπει να λες εγώ δεν μπορώ να λέω, δηλαδή έτσι είναι. Όχι, όχι, μόνο εγώ. Παρουσιάστρια δεν είμαι εδώ. Okay. Έχει τελειώσει. Τελειώσει. Μόνο μου κάνω παιχνίδι. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Κινηματογράφος, τι παιχνίδι παίζετε τελευταία? Καλό παιχνίδι. Μπήκαμε στο καλοκαίρι πλέον στην θερινή σεζόν και μπορώ να πω ότι βγαίνουν αρκετά καλές ταινίες. Και πολλές ταινίες, αυτή την εβδομάδα πολλές ταινίες. Θα δείξουμε τρεις από αυτές τις ταινίες και θα ξεκινήσουμε με τις βάσιμες υποψίες. Οι βάσιμες υποψίες είναι ένα μείγμα δικαστικού δράματος και αγωνιώδους θρίλερ. Πρωταγωνιστούν η Melanie Griffith και ο Tom Berenger. Η Melanie Griffith είναι μία δικηγόρος με ισχυρό προφίλ και έχει στηρίξει το προφίλ της πάνω σε σεξουαλικά εγκλήματα και φόνους. Αναλαμβάνει την υπόθεση, μία δύσκολη υπόθεση. Ένας τραγουδιστής της ραπ, ένας νεαρός, κατηγορείται ότι έχει σκοτώσει την κόρη ενός δισεκατομμυριούχου και μπλέκεται αρκετά η κατάσταση. Αντίπαλος στη δίκη είναι ο πρώην εραστής της, ο Tom Berenger. Αυτός είναι ένας κατήγορος με υψηλές πολιτικές φιλοδοξίες που προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να κερδίσει τη δίκη με κάθε τρόπο. Μέσα σε όλη αυτή την ιστορία γίνεται το εξής. Καθώς η Melanie Griffith συνειδητοποιεί και αποκαλύπτει σιγά σιγά την αλήθεια, βλέπει ότι κινδυνεύει τόσο η καριέρα της, όσο και η ίδια της η ζωή. Το σεξ, ο φόνος και γενικά η πολιτική, όπως και να το κάνουμε, κάνουν έναν πάρα πολύ δύσκολο συνδυασμό. Να δούμε το τρέιλερ της ταινίας. Αν το άριστε ήταν το 10, βαθμός ενδιαφέροντος που μπορεί να προκαλέσει αυτή η ταινία, εμείς τι θα βάζαμε? Δεν μου αρέσει να βάζω βαθμούς, γενικά τα αστεράκια για είναι υποκειμενικό. Ναι, υπάρχουν γενικά, εντάξει, λίγο πολύ πέφτουμε μέσα. Ειδικά όταν υπάρχουν, όταν ανοίγουμε κάποια έντυπα ή βλέπουμε τηλεόραση και βλέπουμε διάφορους ανθρώπους να συμφωνούν και να βάζουν αστεράκια, μπορούμε να πάρουμε μια άποψη. Αλλά πιστεύω ότι κάθε ταινία έχει κάποιους ανθρώπους που γοητεύει και κάποιους ανθρώπους που δεν τους γοητεύει συγχρόνως. Είναι μια καλή ταινία. Χωρίς αστεράκια λοιπόν και περαιτέρω σχόλια, βάσιμες υποψίες στο τρέιλερ. Every crime leaves a trail. Amy estimates the time of death around 4 this morning. Who the hell does these things? Every murder has a suspect. Where is Robert Medina? Medina! His fingerprints were found all over the bedroom. He was the only one seen with her that night, and he's got a rap sheet. And every suspect has the right to a defender. You're looking at a first-degree murder charge. I didn't kill no one. When I left there, she wasn't dead. She was smiling. Now, in the halls of justice... Is it your testimony that you had no personal involvement with the deceased? A brilliant attorney is about to discover... We got a hidden digital camera with a hookup to the computer. Naughty girl. Maybe she'd like to have proof of who her visitors were. ...that a powerful family... My son, Paul Saxon, will be the Democratic nominee for president. ...a part of her past... I think we need to talk. We have nothing to talk about. We made love. Why are you doing that? And a district attorney... Mr. Caffioni, we're live. Can you tell us what's happened here? I'll make a statement when I know something. ...are becoming pieces of the puzzle she's struggling to solve. I downloaded some pictures from Janet's computer. Are you gonna make it sound like she deserved it? I want to make sure that the right person goes down for it. Melanie Griffith. This is a chess game. We can't make the wrong move. Tom Berenger. You don't have a prayer in hell, Medina. His prints were all over that room. Case closed. ...to discover the truth. Do you recognize him? Paul Saxon. Jenna was real into him. You don't subpoena a man like him with this flimsy piece of trash. Watch me. You should be more careful. You're with a group of people here that are not your friends. Do you have any secrets? Everybody has secrets. ...to uphold the law. You defense attorneys will say anything to get the guilty back on the street. If you're asking me to drop the case, the answer is no. And if you're telling me... The answer is hell no. To uncover the lies. I have a really big secret. You tell me right now if you did it. I didn't do it. She threatened to expose your affair. There was no affair to expose. She must go beyond the fear. Look to your most trusted friends. Beyond the danger. Hey! Beyond the doubt. Oh my God. Shadow of doubt. I need to ask your forgiveness. In another life. Πρέπει να έχει κάνει... Όπου αυτό το που κάνω, είσαι τεράστιο. Λοιπόν, μη γελάτε βρε, που αναθεμάστε. Λεπτή είμαι κατά βάθος, αλλά δεν φαίνεται. Έχω βάσιμες υποψίες. Πρώτον, ότι η Melanie Griffith έβαλε σιλικόνη στα χείλια. Και δεύτερον, ότι η επόμενη ταινία είναι θρίλερ. Πέφτω μέσα και στα δύο. Ένα ερωτικό θρίλερ, δεν είναι ακριβώς τη δεύτερη ταινία. Όντως έχει κάτι το αγωνιώδες.
Τώρα σχετικά με τη Μέλανι Γκρίφιθ μεγαλώνει η κακομοίρα, τι να κάνουμε. Και ομορφαίνει όλο και περισσότερο. Ο νόμος της φύσης. Ομορφαίνει έτσι. Εγωιτευτική γυναίκα. Είναι γεγονός. Το φιλί του Ερπετού. Το φιλί του Ερπετού. Όπως λέμε, της οχιάς. Της οχιάς, του Ερπετού γενικά. Είναι, τα φιλιά γενικά κρύβουν κάποιο κίνδυνο και στη συγκεκριμένη ταινία όντως ο κίνδυνος είναι αρκετά μεγάλος. Ποιοι πρωταγωνιστούν? Είναι ο Ιουάν Μακγκρέγκορ, είναι ένας μεγάλος ηθοποιός, από τους μεγαλύτερους που έχει βγάλει η Βρετανία τη δεκαετία του 90, στην ομάδα του Trainspotting. Θα το δούμε και σε άλλη μια ταινία πρόσφατα, θα έρθει με την Cameron Diaz το A Life Less Ordinary. Είναι καλός ηθοποιός και γενικά ένα από τα μεγάλα ονόματα στη βρετανική σκηνή. Από εκεί πέρα παίζει η Γκρέτα Σκάκη και ο Pete Postlethwaite. Γενικά, με δύο λόγια, είναι μια περίεργη ιστορία αγάπης. Ένας γεωκτήμονας καλεί κάποιον να φτιάξει τον κήπο προς χάρη της όμορφης γυναίκας του. Έρχεται αυτός εκεί, τον ερωτεύεται η γυναίκα του πλούσιου γεωκτήμονα. Καλό πήγε να κάνει ο άνθρωπος στον κήπο. Καταλαβαίνεις, αυτός ερωτεύεται την κόρη της, η μαμά ερωτεύεται αυτόν. Τι να καταλάβω, μόνο αυτό το τρέιλερ εγώ καταλαβαίνω λίγο. Άντε πάμε στο τρέιλερ κατευθείαν τότε να το δούμε. Well, Chrome, shall we make the desert bloom? First we must make the desert. Obviously a garden was planned here. Planned and abandoned. Chaos awaits you. Chaos indeed. You're to make him a garden which he cannot afford. Turn the screw, make him sweat. You have my wife as your inspiration. That should be enough for any man. There will be a central walk of raked gravel with steps rising to the gates. And beyond that, tall trellised towers and different coloured gravels. You look a little pale, Thomas. Are you making a computation of the bill? This is my place. I just come here. No one else does. They don't see it the way I do. You never told me about the girl. What girl? The daughter. Why on earth should I have told you about her? What's she got to do with you? Lady's forbidden fruit. But I didn't want to find teeth marks. This cannot go on. Go on. This. The designs of this garden are mine, and so is the performance. Do remember, I know who you are. More important, who you are not. When we have run, we have run. The quiet have I found. Φίλοι του Ερπετού, λοιπόν, η δεύτερη πρόταση από το Star Cafe και τον Κώστα Ρίζο σχετικά με τον κινηματογράφο. Θα περάσουμε στην τρίτη πρόταση, η οποία τρίτη πρόταση, ποια είναι, Κώστα μου? Firestorm. Ναι, τι είναι αυτό? Μια κλασική περιπέτεια, πολλές εκρήξεις, πολλή αγωνία και πολλή ένταση. Πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Ενδιαφέρουσα ταινία για τους λάτρες του είδους. Γενικά είναι μια περιπέτεια η οποία ο καθένας μπορεί να ξεχαστεί, να ζήσει, ας πούμε, την ένταση και γενικά η ηθοποίηση δεν είναι πάρα πολύ γνωστή, αλλά είναι αρκετά καλή. Η υπόθεση με δύο λόγια είναι, ξυσπάει, ας πούμε, η φωτιά όπως βλέπουμε σε ένα δάσος και δίνει την αφορμή για μια ρηψοκίνδυνη απόδραση από τη φυλακή. Υπάρχει η δραπέτη φυσικά. Αυτός ο κούκλος που διέκρινε εκεί, τι ποιος είναι? Αυτός είναι ένας πρώην άσος του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου. Είναι η πρώτη φορά που πρωταγωνιστεί. Είναι ο Χάιρι Λόγκ και κάνει εδώ το κινηματογραφικό ντεπούτο. Και βλέπουμε ότι, ας πούμε, η συμμορία αυτή προσπαθεί να ξεφύγει. Φωτιά σε Σαββατόβραδο δεν είναι αυτό, δεν τι είναι το φωτιά, φάριστο. Φοβερή ιστορία. Προσπαθεί αυτός να ξεφύγει. Οι δραπέτες όλοι, ο πιο επικίνδυνος πιάνει όμοιρο ένα κοριτσάκι και τώρα προσπαθεί ο ήρωας της ταινίας να σώσει το κοριτσάκι και να έρθει να τελειώσουν όλα καλά. Να επαναλάβουμε τις τρεις μας προτάσεις επιγραμματικά. Τις τρεις προτάσεις είναι βάσιμες υποψίες, είναι το φιλί του Ερπετού και το Firestorm. Είναι τρεις προτάσεις, τρεις ταινίες που θα ικανοποιήσουν τους πάντες, γενικά θα προσφέρουν, αν όχι θα ενθουσιάσουν, θα προσφέρουν τουλάχιστον διασκέδαση για δύο ώρες. Υπάρχει μια πληθώρα ταινιών οι οποίες βρίσκονται στους κινηματογράφους αυτή τη στιγμή, αλλά εμείς επιλέγουμε τις καλύτερες.
Λίμο τη καριέρα. Έτσι ακριβώς. Πήρατε μία γεύση για κινηματογράφο και αν αποφασίσετε να διασκεδάσετε κατά αυτόν τον τρόπο και να ψυχαγωγηθείτε, οι επιλογές είναι τρεις συγκεκριμένες. Εδώ από το Star Café και τον Κώστα Ρίζο. Πάρτε τώρα και μία νέα γεύση. Κώστα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Νέα γεύση, νέα γεύση. Και τι σημαίνει νέα γεύση? Σημαίνει σωστός τρόπος διατροφής, σωστός τρόπος ζωής. Και επίσης απώλεια βάρους. Γεια σου, Γιώτα. Τι κάνεις, Κατερίνα? Είμαι μια χαρά. Είμαι μια χαρά, αλλά συνεχώς αναγκαζόμαστε να επανερχόμεθα σε ένα συγκεκριμένο θέμα που λέγεται κυταρίτιδα, που ταλαιπωρεί πολλές από εμάς. Είτε αδύνατες, είτε λίγο πιο χοντούλες, δεν έχει σημασία. Η κυταρίτιδα δεν κάνει διακρίσεις. Και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, μάλλον τι είναι η κυταρίτιδα, σε πρώτη φάση θα μου πεις. Εγώ δεν θα πω τίποτα για το τι είναι η κυταρίτιδα, γιατί κάθε γυναίκα ξέρει το πρόβλημά της. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω στα μάτια όταν έρχεσαι και μου μιλάς. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Για πες μου. Το σημαντικό είναι ότι μπορείς να καταπολεμήσεις την κυταρίτιδα με σουτζουκάκια, όπως βλέπουμε εδώ, με κορμό, με κρεατάκι κοκκινιστό, με ρόσιτη σαλάτα. Δηλαδή. Γι' αυτό τι σημασία έχει τι είναι όταν ξέρεις τι μπορείς να κάνεις για να δεν την καταπολεμήσεις. Δεν μας νοιάζει κιόλας τι είναι. Αφού φεύγει με τόσο δύσκολες διαδικασίες και τέτοιες στερήσεις όπως σουτζουκάκια. Πολύ μεγάλη στέρηση, έτσι. Κρεατάκι βλέπω εγώ. Και όλο αυτό είναι ένα ολόκληρο μενού για μία ημέρα. Γύρω στις 1000 θερμίδες, λιπομετρημένο, θέρμιδομετρημένο, με την ψυχολογική υποστήριξη του διαιτολόγου της νέας γεύσης και με όλο αυτόν τον τρόπο χάνεται η κυταρίτιδα, φεύγει η κυταρίτιδα. Και όποιος δεν το πιστεύει μπορεί στο 95-30.000 να μας καλέσει και να το διαπιστώσει. 95-30.000, λέτε αντίο στην κυταρίτιδα μια για πάντα. Ακριβώς. Ακόμα και αν δεν έχετε, για να μην αποκτήσετε, διότι ο χρόνος και ο κακός τρόπος ζωής και το άγχος και όλα αυτά μπορεί να φέρουν την κυταρίτιδα. Το στρες, βεβαίως, το στρες. Αλλά ακόμη και από κληρονομικότητα, αν προέρχεται, ακόμη και από κάποιο ιατρικό πρόβλημα παλαιότερο, από οτιδήποτε και αν προέρχεται, η νέα γεύση μπορεί να την καταπολεμήσει. Το λέει υπεύθυνα. Έχει τη λύση. Έχει τη λύση. Και η λύση είναι ένα σωστό μενού, ανάλογο, αντίστοιχο, να κάνει την κατακράτηση των υγρών που χρειάζεται ο άνθρωπος που διατραφεί μαζί μας. Και όλα αυτά, με αυτό ακριβώς που δείχνεις τώρα, μόνο με 22.000 την εβδομάδα. Μόνο με 22.000 την εβδομάδα, εάν μπορείτε να καταπολεμήσετε την κυταρίτιδα με κάτι λιγότερο από αυτό το ποσό ή έστω με το ίδιο, τηλεφωνήστε μας. Τώρα, νέα γεύση. Βάλτε νέα γεύση στη ζωή σας και σωστό τρόπο διατροφής, ο οποίος θα σας γίνει και συνήθεια για τη συνέχεια. Και αν δεν έχετε κανένα πρόβλημα, πάλι νέα γεύση, γιατί γλιτώνετε χρόνο και χρήμα. Χρόνο, βέβαια, βέβαια. Έχουμε φτιάξει τα μενού εργασίας, τα οποία είναι ακριβώς για τους ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν θέλουν να χάσουν βάρος, αλλά δεν έχουν το χρόνο να κάθονται να ασχολούνται όλη την ημέρα με το να φτιάξουν όλο αυτό το μενού για να μπορέσουν να διατραφούν σωστά. Χρειάζονται τις βιταμίνες τους, χρειάζονται να έχουν ενέργεια και αυτό μπορεί να το κάνει νέα γεύση. Μόνο για ένα λόγο. Χρησιμοποιεί ευχάριστα αγνά φυσικά υλικά. Είναι πρώτες ύλες φυσικές, όπως ακριβώς ψωνίζει όλος ο κόσμος. Τα υπενθυμίζω γιατί δεν συμβαίνουν πουθενά αλλού και έχω υποχρέωση να το πω αυτό. Και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που το ακούμε και είμαστε σίγουροι ότι είναι και πραγματικότητα. Διαφημιστικά μηνύματα, Γιώτα, μου ευχαριστώ πολύ. Νέα γεύση, κύριε Σιμώνα. Απαστράπτουσα είμαι με αυτό το μπλουζάκι το χρυσαφί. Χριστουγεννιάτικο δώρο. Δέντρο. Δώρο. Γελάτε πάλι. Τι με έχετε κάνει σήμερα. Εσείς όμως αν θέλετε παιδικά ρουχαλάκια, καταπληκτικά, στο Βακοστέλ, δηλαδή επώνυμο παιδικό ρούχο, καλείτε το 090 23 28 20 και 10 από εσάς θα έχετε στη διάθεσή σας 10 τυχερή δώρο επιταγή για παιδικά ρούχα στο Βακοστέλ αξίας 60.000 δραχμών. Καλέστε τώρα 090 23 28 20 και... τώρα το συνδέσουμε, περίμενε. Παιδάκια, παιδικά ρούχα, πώς γίνονται τα παιδάκια. Παρανυφάκια, και πρέπει να πάνε στο γάμο, ναι, να ντυθούν παρανυφάκια και γάμο. Αλλά για νηφικά, να γίνουν τα παιδάκια πρέπει πρώτα να παντρευτούμε. Ναι. Και τι χρειαζόμαστε για να παντρευτούμε? Χρειαζόμαστε νηφικό. Νηφικό. Σας το έλεγα, θα το συνδέσω εγώ, δεν υπάρχει. Όλα συνδέονται εδώ πέρα στην εκπομπή μας. Λοιπόν, νηφικό της κολεξιών Alexander Collection, γαλλική υψηλή γραπτική για 80 ολόκληρα χρόνια. Κοντά μας λοιπόν σήμερα τα νηφικά
Alexander Collection. Γαλλική υψηλή ραπτική με ιστορία 80 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε με την Collection Alexander Collection. Alexander Collection και το πρώτο κομμάτι μας το δείχνει η Δανάη. Νηφικό εποχής, σε δαντέλα καλέ. Ολόλευκο. Η κουάφ, τα γάντια, τα αξεσουάρ είναι όλα από την συλλογή Alexander Collection. Στο Κολωνάκι, στην οδό Σκουφά 30 και Βουκουρεστίου. Στη Νέα Σμύρνη, στο κεντρικό κατάστημα, στην οδό Πλαστήρα 101. Στο τηλέφωνο 93 38 125. Μοναδικά φορέματα λοιπόν από την Collection Alexander Collection που μας πηγαίνει ταξίδι στα παλιά χρόνια μέσα στην γαλλική υψηλή ραπτική. Αυτό το φόρεμα που μας δείχνει η Τόνια μπορούσε να φορεθεί και σαν φόρεμα μετά το γάμο. Δηλαδή εκτός από νηφικό σε εκρού χρώμα, στο χρώμα της γης περισσότερο, με δαντέλα σαντιγί, μπορεί, έτσι λέγεται αυτό το μέρος στη Γαλλία, σαντιγί, και φτιάχνουν τις δαντέλες. Εκτός από την κρέμα υπάρχει και η ειδικότητα στην δαντέλα. Αυτό μπορεί να φορεθεί λοιπόν και μετά το γάμο. Η Τζοάννα με ολόλευκο νηφικό, σε σατά και τούλι, με την ασορτή κουάφ, με την ασορτή ανθοδέσμη. Επίσης τα νηφικά Alexander Collection φροντίζουν για σας, για τις λαμπάδες, για την ωραιότερη ώρα της ζωής σας, του γάμου σας, τις λαμπάδες, τα παρανυφάκια, τις μπομπονιέρες, τις κουάφ, τις ανθοδέσμες. Μεγαλύτερου οίκου νηφικών της Γαλλίας. Εδώ, Alexander Collection. Σε αναγεννησιακό στυλ, γι' αυτό και μας κάνει να ταξιδεύουμε. Σε προσιτές τιμές, πρέπει να το πούμε και αυτό, βλέπετε πολύ όμορφες δημιουργίες, μην τις φοβηθείτε, οι τιμές είναι προσιτές. Καλέστε τώρα το 93 38 125, των εικονηφικών Alexander Collection, και θα σας δώσουμε πληροφορίες για το πού μπορείτε να τα βρείτε. Εκτός από το δικό τους ατελιέ εδώ στη Νέα Σμύρνη, υπάρχει το ατελιέ και στο Κολωνάκι, σύνοδο Σκουφά 30 και Βουκουρεστίου, και για ραντεβού στο τηλέφωνο 36 16 300. Η Εύη μας δείχνει ένα νηφικό σε σαντούγκ, ανεγεννησιακή γραμμή. Η Κριστιάνα με ένα φόρεμα, με deux pièces, συγγνώμη, και με το σάλι αυτό, την μαντίλα. Βλέπουμε ότι είναι υψηλή ραπτική, διότι είναι ακριβώς επάνω στο σώμα των μοντέλων. Και η Κριστιάνα μας δείχνει το νηφικό αυτό, deux pièces, σε σατάν μπούστο και τούλινη φούστα. Απλότητα, φινέτσα και κοσμήματα επίσης, αξεσουάρ από το ατελιέ Alexander Collection, στο τηλέφωνο 93 38 125. Οι νηφικές γόβες είναι από το Salon Σκλιά, έχει μεγάλη ειδικότητα η Ελευθερία Σκλιά, διαλέγετε μαζί της σε τι υφασμα θέλετε να είναι, ίσως το ίδιο και με τον νηφικό. Και η Άννα με ένα φόρεμα που μας κάνει να ταξιδέψουμε, σε κρού και μπορντό, αυτό το χρώμα χλειδί, το μπορντό.
Είναι μια πρωτότυπη εμφάνιση για νηφικό. Δείτε και το κορδόνι πίσω στην πλάτη και το κόσμημα, το οποίο είναι πολύ απλό, είναι μια σατάν κορδέλα η οποία δένει στο λαιμό. Απλότητα λοιπόν, φινέτσα, ταξίδι στο χρόνο, μέσα στη γαλλική υψηλή γραπτική και όλα αυτά από το Atelier Alexander Collection στο τηλέφωνο 93 38 125. Ατελιέ στη Νέα Σμύρνη, ατελιέ στο Κολωνάκι. Η Δανάη. Ανάλαφρο, αέρινο νηφικό, παλιάς εποχής, σε εκρού, πλούσια γραμμή, επίσης δαντέλα Καλέ. Το Καλέ είναι μια πόλη βόρεια από το Παρίσι. Κλασική γραμμή με κορδόνι χρυσό, νηφικό ντε πιές, το οποίο μπορείτε να κρατήσετε και μετά το γάμο. Είναι σε τόσο απλή γραμμή που μπορείτε να το φορέσετε στην δεξίωση. Επίσης, το μπούστο μπορείτε να το συνδυάσετε μετά από το γάμο σας σε μια άλλη εκδήλωση. Να το κρατήσετε στην καρδαρόμπα σας και να το συνδυάσετε με μια απλή φούστα, μακριά. Είναι ρούχα που δεν πεθαίνουν ποτέ, που μένουν στην καρδαρόμπα σας και μπορούν να τα έχουν τα παιδιά σας, τα εγγονάκια σας. Να υπάρχουν έτσι και μέσα στο μπαούλο. Πόσες φορές έχουμε ανακαλύψει πράγματα στα μπαούλα των γιαγιάδων μας. Και επίσης σε μπουστιέ, ντε πιές. Φούστα τούλινη με δύο λουρίδες. Και μπουστιέ, το οποίο και αυτό μπορείτε να κρατήσετε στην καρδαρόμπα σας και χρόνια μετά, καλοκαιρινό μοντέλο. Και εδώ πάλι θαυμάζουμε την υψηλή γραπτική, διότι είναι ακριβώς εφαρμοσμένο επάνω στο σώμα των μοντέλων μας. Σατάν λοιπόν και τούλι, αέρινο κομμάτι που μας έδειξε η Τζοάννα από την Collection Alexander Collection. Καλέστε τώρα στο 93 38 125. Η Εύη κοντά μας. Πάλι σε ντεπιές με ανάγλυφο με λουλουδάκι. Σφίγγει το κορδόνι πίσω στην πλάτη. Η φούστα είναι σαντούγκ. Γαντάκια ασορτή, κουάφ ασορτή, όλα αυτά από το Atelier υψηλής γραπτικής, γαλλικής υψηλής γραπτικής, Alexander Collection, πλαστήρα 101 στη Νέα Σμύρνη, στο τηλέφωνο 93 38 125, κεντρικά στο Κολωνάκι, Σκουφά 30 και Βουκουρεστίου, στο τηλέφωνο για ραντεβού 36 16 300. Επίσης, ο οίκος Alexander Collection σας δίνει ιδέες για την δεξίωση, σας δίνει ιδέες, σας δίνει το πρόβλημα του ταξιδιού του μέλητος, διοργανώνει και το ταξίδι του μέλητος. Η Christiana, σε ύφασμα Gazar, ένα strapless με πολύ μικρό μανικάκι. Είναι πρόσθετα τα μανικάκια, οπότε μπορείτε να το κρατήσετε και να φορέσετε το μπουστάκι κάποτε χωρίς τα μανικάκια. Σε λοξή γραμμή, η Άννα μας δείχνει το τελευταίο κομμάτι, σε κοντό τούλινο,
Χρώμα Ivoire. Είναι μια πρωτότυπη εμφάνιση με πέδιλο εκρού σαλόν σκλιά. Ασορτή και το ύφασμα είναι ασορτή. Και η Άννα μας δείχνει το τελευταίο κομμάτι για σήμερα από την κολεξιόν νυφικών γαλλικής υψηλής γραπτικής του Alexander Collection. Alexander Collection, που μπορείτε να καλέσετε τώρα για ραντεβού στο τηλέφωνο 93 38 125. Ουδέν σχόλιο. Πανέμορφο. Ουδέν σχόλιο. Ακόμα κι αν δεν είστε έτοιμοι για γάμο και έτοιμες, ειδικά αυτό το κόκκινο πρωτότυπο. Ταξιδέψαμε μέσα στον χρόνο. Ταξίδι μέσα στον χρόνο και στο μαγικό κόσμο του Star Cafe. Οι αγαπημένοι μας δωροθέτες θα λάβουν χώρα μέσω τώρα στις οθόνες σας και στη συνέχεια, Γεράσιμος Ανδρεάτος και πολύ πολύ καλό τραγούδι. Discover Festina Titanium Time. Μέλουσες μαμάδες, στο πολυκατάστημα Λιτό συνεχίζεται η υποτίμηση των τιμών. Ναι, 22% φθηνότερα όλα τα ενδύματα εγκυμοσύνης, 22% στα βρεφικά και παιδικά ρούχα και τώρα 22% σε όλα τα μαγιό, παιδικά και εγκυμοσύνης. Και μην ξεχνάτε, η πληρωμή γίνεται σε 6 ή 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Λιτό, γέφυρα Κολοκυνθούς, Λιτό, Θησαίος 83, Καλυθέα. Όλα μπορούν να σας το πάρουν, εκτός από τα εσώρουχα. Τρεζολή Σταυρόπουλος, Βουλιαγμένης 514, Ελίουπολη. Ανακαλύψτε τη μαγεία του χρυσού. Παίρνει πολλά πρόσωπα. Και μόνο ένα σήμα. Emma Gold. Το σήμα ποιότητας στο χρυσό. Εικόνα ήχος καλοκαίρι και βουτιά στα βαθιά με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Εικόνα ήχος. Τώρα και με 18 ή 36 μηνιαίες δόσεις. Πολυκαταστήματα ηλεκτρικών συσκευών. Εικόνα ήχος. Εικόνα ήχος. Ζει μαζί σας. Έχετε περιτά κιλά και μάλιστα έχετε... Σταμάτα βρε Ιωάννα, προσπαθώ να είμαι σοβαρή. Μια σκηνοθέτη, μια το κοντρόλ. Δηλαδή, ποια η θέση δικιά μου, καταλάβατε. Πώς να κρατήσω το επίπεδο αυτής της εκπομπής έτσι σε μια σοβαρότητα. Λοιπόν, έχετε περιτά κιλά, έχετε τοπικό πάχος, έτσι προβληματάκια, κυλίτσα και γοφούς. Γοφούς θα έχετε σίγουρα, λέω αν είναι λίγο παραπάνω. Μία είναι η λύση. Lipogen. Ιωάννα Βάη, γιατρός διαιτολόγος. Απαραίτητες λεπτομέρειες, αλλά πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα η προσφορά μας, Ιωάννα μου. Όποιος λοιπόν τηλεφωνήσει τώρα στα κέντρα Lipogen ή στο τετραψήφιο νούμερο 1201 μπορεί να χάσει όλα τα κιλά, το τοπικό πάχος, την κυταρίτιδα δάη και τη χαλάρωση, πληρώνοντας μόνο 100.000 δραχμές. Βεβαίως, πέρα από τη συγκεκριμένη προσφορά, έχουμε και ένα εξτρά δώρο για εσάς που θα τηλεφωνήσετε τώρα στα κέντρα Lipogen ή στο τετραψήφιο νούμερο 1201. Κερδίστε και τις θεραπείες στήθους για πιο σφυγηλό, σφιχτό και νεανικό στήθος. Εντάξει τα περιτά κιλά. Το τοπικό πρόβλημα πώς θα αντιμετωπίσουμε? Λοιπόν, το τοπικό πρόβλημα, όπως και η χαλάρωση... Θέλουμε και γρήγορα. Και γρήγορα. Α, εγώ φροντίζω για τους φίλους μου. Βεβαίως. Θέλω όλες τις λεπτομέρειες. Δυστυχώς εμείς οι Έλληνες, τελευταία στιγμή αποφασίζουμε να χάσουμε κιλά, να πάμε διακοπές, να χάσουμε τοπικό πάχος ή οτιδήποτε μας απασχολεί. Γι' αυτό λοιπόν τα κέντρα Lipogen έχουν δημιουργήσει κάποια εντατικά προγράμματα με τα οποία έχουμε αποβολή πολλών κιλών σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Και όταν εννοώ πολλών κιλών, εννοώ ότι έχουμε απώλεια 20 κιλών μέσα σε 2 μήνες, δηλαδή μέχρι να ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές μας διακοπές. Βεβαίως,
μέσα σε αυτό το διάστημα και πολύ πιο σύντομα, δηλαδή μέσα στις πρώτες 10 επισκέψεις, έχουμε μείωση ενός σε νούμερο κατά ένα βαθμό, δηλαδή κάποιος ο οποίος φοράει το 50 νούμερο μέσα στις 10 πρώτες επισκέψεις, το νούμερο που θα φορέσει είναι 48. Χάνουμε πόντους. Χάνουμε πόντους λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα και μέσα στις 20 επισκέψεις έχουμε μπορούμε να φορέσουμε δύο νούμερα μικρότερα, δηλαδή κάποιος ο οποίος φοράει το 50 να φορέσει το 46 στις 20 πρώτες επισκέψεις. Η χαρά της βιτρίνας είναι αυτή. Ακριβώς. Βγήκαν τα συνολάκια, θα πάρουμε και μικρότερο νούμερο. Το τηλεφωνικό νούμερο πρέπει να ξαναδοθεί. Λοιπόν, πριν το τηλεφωνικό νούμερο, λοιπόν πούμε το τηλεφωνικό νούμερο, το οποίο είναι το 1201 και στα κέντρα λιποτζέν που φαίνεται, φαντάζομαι, στο Crow, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η εποχή είναι η πιο κατάλληλη εποχή για να μπορέσουμε να χάσουμε τα κιλά μας ή να εξαφανίσουμε τοπικό πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει στους γλουτούς, στην κοιλιά, στα χέρια, στα μπράτσα συγκεκριμένα. Ακριβώς, μέσα σε πολύ λίγες επισκέψεις. Και αυτό γιατί τα κέντρα Lipogen, όπως είπαμε, έχουν δημιουργήσει ταχύρυθμα προγράμματα, τα οποία βεβαίως βασίζονται στα υπερσύγχρονα μηχανήματα, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένα κομπιούτερ και τα οποία μας βοηθάνε να έχουμε εσωτερική ανάλυση του οργανισμού, αλλά και προσωπικό πρόγραμμα για το κάθε μέρος ξεχωριστά. Πέρα όμως από όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι τα κέντρα Lipogen αγκαλιάζουν τις επιθυμίες και τις ανησυχίες των φίλων, όπου ποιες είναι αυτές, το καλοκαίρι αυτό είναι διαφορετικά από τα προηγούμενα, να μπορέσουμε να βγούμε στην παραλία με ψηλά το κεφάλι, με πιο ανανεωμένες, με λεπτότερη σιλουέτα, με ομορφότερο στήθος, γενικώς με ομορφότερο σώμα. Που αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει αυτοπεποίθηση στον εαυτό μας, αισιοδοξία, καλύτερη διάθεση. Τηλεφωνήστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα στα κέντρα Lipogen, στο τετραψήφιο νούμερο 1201 και χάστε όλα σας τα κιλά από 5 έως 50, πληρώνοντας μόνο 100.000 δραχμές. Βεβαίως μπορείτε να χάσετε τοπικό πάχος και τα ρίτη ΔΕΗ και χαλάρωση, πληρώνοντας βεβαίως τα ίδια χρήματα και έχετε και εντελώς δωρεάν τις θεραπείες στήθους. Κόλατο. Αυτό είναι. Κάνουμε κιλά. Πες τα και εσύ, πες και στην προσφορά. 1201 καλέστε και θα σας βγει σε καλό. Αυτό σας λέω μόνο. Lipogen. Πριν... τι να σου πω τώρα, μου κάνει. Έχω και άλλη υποχρέωση προς τους φίλους μου. Πρέπει να σας πω ότι αν θέλετε παιδικά ρούχα, είναι μεγάλη ευκαιρία. Δώρο επιταγή αξίας 60.000 δραχμών για 10 από εσάς που θα καλέσετε το 090 23 28 20. Παιδικά ρούχα στο Βακοστέλ. Δώρο επιταγή αξίας 60.000 δραχμών. Και τώρα θα κάνω και βολές σε λίγο. Ναι, time out. Στα καφέ. Star Cafe, έχω να σας γνωρίσω αυτή τη στιγμή μία φίλη η οποία πάει δημοτικό και είναι από τη Ζάκυνθο και λέει ότι έχει ωραία φωνή. Από τη Λευκάδα, από τη Λευκάδα. Θοδώρα μου, τι κάνεις? Καλά. Μένεις εκεί στη Λευκάδα? Ναι. Και ήρθες εδώ στην παρέα μας γιατί? Για να τραγουδήσω. Για να τραγουδήσεις? Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 12 χρονών. 12 χρονών και θα πεις δύσκολο τραγούδι από ό,τι κατάλαβα. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Αυτό όμως που θα πούμε τη Δευτέρα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ναι. Ποιο είναι? Ο Τιτανικός. Τη Δευτέρα θα πούμε το Τιτανικό. Να κρατήσουμε όμως τους φίλους μας λίγο ακόμη σε αγωνία που θέλουν να σε ακούσουνε. Εντάξει. Γιατί τώρα είναι όλη στιγμή και λένε πώς θα τραγουδήσει τώρα ένα κοριτσάκι 12 χρονών. Ναι. Χαμόγελο τεράστιο. Γεράσιμε, καλή σου μέρα. Γεράσιμος Ανδράτος, κυρίες και κύριοι, με την υπέροχη παρέα του. Ντίνα, βοήθησέ με. Νάντια Καραγιάννη και την Κατερίνα Αντίνου. Είδατε με τα ονόματα, βελτιώνομαι. Και να πούμε και τα παιδιά. Βεβαίως. Είναι ο Σταύρος Αλεξόπουλος που παίζει κρουστά. Mm-hmm. Είναι ο Αντώνης Απέργης που παίζει κιθάρα. Ο Γιάννης Φλαγιανάκος στο κοντραμπάσο. Ο Ανδρέας Τσεκούρας ακορντεόν. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος που παίζει μπουζούκι. Και ο Μιχάλης που παίζει βιολί. Θα προτιμούσαμε να σας ακούσουμε κατευθείαν και περισσότερες λεπτομέρειες και συζήτηση έχουμε χρόνο στη συνέχεια. Με τι θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι «Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια», το οποίο ακούστηκε στο σύριαλ «Λόγω τιμής», του Δημήτρη Παπαδημητρίου, το τραγούδι. Μουσική.
για μέρη να ξαναβρεθούμε, τα χέρια θα περάσουμε στους ώμους, παλιά τραγούδια για να θυμηθούμε, ονόματα και βλέμματα και δρόμους. Δρόμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δε χάθηκε ακόμα, όσο ζούμε και πονάμε. Αλλάξαν οι φίλοι μας λιγάκι, αλλάξαμε κι εμείς με τη σειρά μας. Χαθήκαμε μια νύχτα στο Παγκράτη, αλλά βλεπόμαστε στα όνειρά μας. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δε χάθηκε ακόμα, όσο το επόμενο. Το επόμενο είναι του Βαγγέλη Κορακάκη. Παίρνουμε μπακλαμαδάκι. Και λέγεται στα χέρια, στη σκέψη της τρελής. Όπου μόλις τελειώσαμε που λέτε, ο Γεράσιμος, θα λέω εγώ γι' αυτόν, το δημοτικό, κατευθείαν ήξερε και μπουζούκι και μπακλαμά. Όχι κατευθείαν. Κατευθείαν, ξέρω εγώ τι λέω. Και τώρα τα έχουμε βάλει εδώ και χρόνια σε εφαρμογή όλα αυτά. Βέβαια. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό, γιατί δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να κάνει κανείς αυτό που του αρέσει. Και να το χαίρετε κιόλας. Αυτή είναι ευτυχία. Το βράδυ κι αυτή τη νύχτα δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ψάχνω μες στο σκοτάδι τα όνειρά μου τα χαμένα για να βρω. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πονηρά τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Πίνω και ξαναδίνω κι άλλη κατάρα στην αγάπη που ζητά. Μόνο μαζί με πόνο να
με αφήνει κάθε βράδυ συντροφιά. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πόνειρά, τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Χάρη σε παλικάρι που αγαπάει, ποιος θα δώσει να σωθεί. Χάδια στα κρύα βράδια και μια γωνίτσα στο φτωχό να ζεσταθεί. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πονηρά, τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πονηρά, τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Λοιπόν, αρχίσαμε να προθερμανόμαστε πάρα πολύ και νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι ακόμη πιο δυνατή. Τι έχει το μενού για τη συνέχεια? Νάντια μου! Τα Σμυρνέικα τραγούδια. Πω, πω. Πού το αφιερώνεις αυτό? Πού το αφιερώνεις? Στους δύο δημιουργούς. Καλά σε μένα δεν είπες. Οι δημιουργοί το χάρηκαν και τα ακούνε συνέχεια. Άντε καλά, περιμένω. Πάμε. Καθρεφτάκι σου παλιό και πίσω απ' τη θαμπάδα η Σμύρνη με το κορδελιό και η παλιά Ελλάδα και η παλιά Ελλάδα που τσουρωμένο το γυαλί πίσω απ' τους καπνούς μου βλέπει ο Θεός το υβαλί και σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους του. Τα Σμυρνέικα τραγούδια ποιος σου τα μάθε, να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' αρθέ. Σμυρνέικα τραγούδια ποιος σου τα μάθε, να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' αρθέ. Καθρεφτάκι σου παλιό και το μυαλό χαμένο, σε ποιο τα ήπιες καπηλιό και βγήκες μεθυσμένο, και βγήκες μεθυσμένο. Τα Σμυρνέικα τραγούδια ποιος σου τα μάθε,
τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μαθαίνω. Ας γυρνέει τα τραγούδια ποιος σου τα μαθαίνω. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μαθαίνω. Στο πιο δύσκολο σημείο, δηλαδή, που να το πιάσω. Λοιπόν, Θοδώρα, είδες, έκανα κι εγώ προσπάθεια. Δεν πρέπει να έχεις καθόλου άγχος. Πρέπει να πληροφορήσω τους φίλους και τις φίλες που παρακολουθούν ότι η Θοδώρα μας δεν έκανε καμία πρόβα, απολύτως. Η συνύπαρξη επιπίστασε πλατό Star Cafe του Γεράσιμου και της παρέας του με τη Θοδώρα έγινε τελευταία στιγμή και η Θοδώρα μας τι θα τραγουδήσει? Τους ψιθυρούς καρδιάς. Τους ψιθυρούς καρδιάς. Είναι δύσκολο, παιδιά, το τραγούδι. Το παραδεχόμαστε? Βεβαίως. Γεράσιμε, βοήθησε τη φίλη μου το μικρόφωνο της, το μικρόφωνο στα χέρια. Οι ψίθυροι καρδιάς θα γίνουν κραυγές χαράς και έκπληξη σε λίγο από την καταπληκτική φωνή της Θοδώρας. Ένα χειροκρότημα όμως για τη Θοδώρα. Γεια σου, Λευκάδα, όμορφη, πες. Πες στον κόσμο. Γεια σου, Λευκάδα. Άντε, πάμε. Με πάνε όλα τα βήματα.
φοβερή! Είσαι φοβερή! Γεράσιμε, αποκαθιστάς την κατάσταση. Δεν μου λες, παιδάκι μου, πώς θα κάνεις εσύ όλα αυτά. Τη Δευτέρα, προετοίμασε τον κόσμο, απευθύνσου εκεί στην κάμερά σου. Πού είναι η κάμερά μας, εδώ. Πες, τη Δευτέρα θα είμαι και πάλι κοντά σας. Τη Δευτέρα θα έρθω πάλι και θα σας πω το τραγούδι του Τιτανικού. Και ποιο άλλο θέλουμε. Και την Εφέλη. Και την Εφέλη. Μα ο Χριστός είπε με τον μπαμπά και τη μαμά, ήρθες. Όχι, με τη μαμά μου και τη αδερφές. Με τη μαμά. Α, ήρθατε οικογενειακώς. Σε λατρεύουνε, σε αγαπάνε. Πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι αν τηλεφωνούν στην εκπομπή του Star Cafe 34-24-552 και πιστεύετε ότι έχετε τόσο καταπληκτικά παιδιά που έχουν ταλέντο στο τραγούδι, δηλώστε μας στοιχεία και θα σας καλέσουμε πολύ σύντομα. Διότι μια μέρα θα είναι αφιερωμένη πραγματικά στους μικρούς αυτούς φίλους που έχουν τέτοια ταλέντα και θέλουμε να τους ακούσουμε. 34-24-552. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, σας θέλουμε εδώ κοντά, μικροί φίλοι. Να είστε έτοιμοι. Θέλουμε να σας ακούσουμε να τραγουδάτε. Λοιπόν, 34-24-552. Στείλε φιλιά και στη Λευκάδα και σε όλους. Α, αυτό. Ήρθε στην κατάλληλη εκπομπή, καταλάβατε. Και χορεύουμε και τραγουδάμε εδώ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Θα καθίσουμε. Γεράσιμε εμείς πώς συνεχίζουμε. Να έρθω λίγο κοντά να τα πούμε κιόλας. Αυτό το διάστημα χειμώνα πού ήσουν, α? Το χειμώνα είμαστε στην Πανσέλινο. Εδώ με όλα τα παιδιά. Και με τον Παντελή Θαλασσινού. Σεληνιαστήκατε όλο το χειμώνα. Πήραμε γερή δόση. Γερή δόση. Με τον Παντελή το Θαλασσινό, λοιπόν, ο οποίος τώρα βρίσκεται στην Πάρο. Ήσασταν όλοι παρέα, και η Κατερίνα και η Νάντια. Η Κατερίνα και η Νάντια όχι. Μάλιστα. Όχι. Τώρα το καλοκαίρι θα είστε όλοι μαζί. Βρεθήκαμε για το καλοκαίρι με την Κατερίνα και την Νάντια. Έτσι, πες το. Και πού θα είστε? Θα είμαστε σε όλη την Ελλάδα. Γυρνάμε σε όλη την Ελλάδα. Την καλύτερη δουλειά θα κάνετε. Καλοκαίρι δεν λέει κλειστό μέρος. Θέλει γύρα και κοντά στον κόσμο και κοντά σε θάλασσα και σε όμορφα μέρη. Βέβαια να πούμε ότι πολύ πολύ σημαντική σου εμπειρία ήταν το Χάραμα. Μιγούλα, ναι, φύγε. Καλέ, πού βρέθηκε η Μιγούλα, κατοικίδιο, ναι, του Star Cafe. Φυσικό το περιβάλλον, έχει εδώ πέρα φυτά και τα λοιπά. Το Χάραμα ήταν μια σημαντική αφετηρία για μένα, κοντά σε Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Σαλιγοπούλου και τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Βοήθησε, ας πούμε, να με μάθει περισσότερο ο κόσμος και μάλιστα μέσα από τόσους σπουδαίους συνεργάτες κοντά. Μετά το πικρό φιλί, τι ακολούθησε? Σαν προσωπική δουλειά ακολούθησαν τα 10 χρόνια στον Μπακάκου, του Χρήστη Νικολόπουλου και του Θοδωρή Γκόνη, αλλά ενδιαμέσως ήταν το λόγο τιμής. Το λόγο τιμής. Του Δημήτρη Παπαδημητρίου, από το οποίο είπαμε προηγουμένως στο τραγούδι «Χρώματα να αλλάζουν τα μάτια». Πώς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα εδώ? Έλεγα τώρα να μας πει η Κατερίνα Ντίνου ένα τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου. Το οποίο θα στο αφιερώσω. Πρόσεξε τώρα την επιλογή. Με ψυχολόγησες. Και εγώ από εκεί ήρθα. Δεν είναι η δικιά μου. Το Μπαγκλαμαδάκι. Το Μπαγκλαμαδάκι. Ταξιδεύει.
ταβερνάκι κρυμμένη θα με στη γωνιά για να τον δω. Εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει. Ακούνε μόνο την παινιά κι ο νους τους ταξιδεύει. Ακούνε μόνο την παινιά κι ο νους τους ταξιδεύει. Αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι. Κομμάτια μας κάνετε καλέ, όπου θέλετε αφιερώστε το. Μας αρέσουν στο όλα. Στο σκηνοθέτη εδώ της εκπομπής, τον κύριο Λινάρδο, που του αρέσει πάρα πολύ. Το γκρεμό, κάτι με γκρεμό πρέπει να έχει κατάσταση. Δεν ξέρω αν είναι συνθηματικό αυτό. Γεια σου ρε Σταμάτη. Έτσι. Παρακαλώ. Υπάρχει ένας γκρεμός, αρκεί στην ώρα να τον δεις και να ξεφύγεις. Έτσι σε κάθε αγάπη είναι ο χωρισμός, που μοναχά με τις θυσίες θα αποφύγεις. Σε τούτη τη ζωή χαρά, τον άνθρωπο σου πάντα βάσταξε κοντά σου και θα είναι στήριγμα σαν θα έρθει σύμφορα και σαν θα δεις να ανοίγεται ο γκρεμός μπροστά σου. Στη ζωή μας είναι ο χωρισμός της ευτυχίας, κόβει απότομα τη στράτα. Βρες άλλο δρόμο όσο ακόμα είναι καιρός και με τον άνθρωπο που πονέσες περπάτα. Βρες άλλο δρόμο όσο ακόμα είναι καιρός και με τον άνθρωπο που πονέσες περπάτα. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Σταμάτη μου ευχαριστημένος. Πάρα πολύ. Μεταδώσαμε το feeling, το συναίσθημα. Και αυτός δεν απάντησε. Πώς συνεχίζουμε, Γεράσιμε? Πάμε με το τρελού τον πυρετό, ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Θοδωρή Γκόνη. Πολύ ωραία. Ah.
το πυρετό γύρνω στους δρόμους, από το πύργο το λευκό στο τεμπό. Κι αναρωτιέμαι και ρωτώ όλο τον κόσμο πώς έγινε και το παθά εγώ αυτό. Γύρνα, τα σβήσα όλα σου τα λάθη, έπαθα και έχω μάθει τι σημαίνει να αγαπάς Σαλονικιά. Έλα, πάψε να κοιτάς το χάρτη και να λες πως είναι σκάρτη της Αθήνας και του Νότου τα παιδιά. Στα παγκάκια θα καθίσω, με την ομίχλη και το κρύο θα μιλώ. Ίσως τη δύναμη να βρω και να ρωτήσω, γιατί στο νότο και στο φως να γεννηθώ. Γύρνα, τα σβήσα όλα σου τα λάθη, έπαθα και έχω μάθει τι σημαίνει να αγαπάς Σαλονικιά. Έλα, πάψε να κοιτάς το χάρτη και να λες πως είναι σκάρτη της Αθήνας και του Νότου τα παιδιά. Θέλετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο? Όχι, όχι, τα λέει όλα ο στιχουργός. Τα λέει όλα ο στιχουργός. Εμείς θα πούμε στη συνέχεια. Θα μας πει η Νάντια Καραγιάννη ένα τραγούδι. Θα σας κουράσουμε. Σας το είπαμε από την αρχή. Μας αρέσετε και θέλουμε να πούμε πολλά τραγούδια. Ευχαρίστησής μας. Το κράτο είναι το τέλος, θα πούμε. Όχ, Παναγία μου. Πάλι Παντελή για την Ηλία Κατσούλη. Κάποια να το χορέψει. Κράτα για το τέλος, το πιο μεγάλο μίσος. Έτσι είναι. Πάω κοντά. Είναι το τραγούδι. Κράτα για το τέλος το πιο μεγάλο μίσος, εκείνο που αφήνει το νερό τα μισό. Μήπως και πονέσω και έτσι να μπορέσω να φύγω και να νιώθω βαθιά πως σε μισώ. Κράτα κι ένα ποτηράκι για το πιο πίκρο φαρμάκι, να το πιω κι απ' την καρδιά μου να σου ευχηθώ. Καλή τύχη για χαρά σου, μη πετάς τα όνειρά σου, μη τα βρω στο δρόμο και σε λυπηθώ. Κράτα για το τέλος το πιο γλυκό σου ψέμα, τότε μόνο ίσως μπορεί να σ' αρνηθώ.
να μπορώ να λέω κοίτα με δεν κλαίω πως έμαθα να χάνω αλλά δεν θα χαθώ. Κράτα κι ένα ποτηράκι για το πιο πίκρο φαρμάκι, να το πιω κι απ' την καρδιά μου να σου ευχηθώ. Καλή τύχη για χαρά σου, μην πέτας τα όνειρά σου, μην τα βρω ποτέ στο δρόμο και σε λυπηθώ. Συμφωνείς ότι δεν πρέπει να πετιούνται το μικρόφωνο? Ναι, κάνω συγχρόνως, διακανονίζω. Συμφωνείς, Νάντια μου, δεν πρέπει να πετιούνται τα όνειρα, όποια και αν είναι, ακόμη και τα πιο τρελά? Κάπου μέσα μας να τα φυλάμε. Βέβαια, ζωή χωρίς όνειρα είναι σκέτο μεροκάματο, λέει η ζωή Καρέλη. Οπότε τα όνειρα είναι πάρα πολύ σημαντικά στη ζωή μας. Συμφωνώ μαζί της. Το βρίσκω ποιητικότατο και τόσο αληθινό που δεν φαντάζεσαι. Γεράσιμε. Χαμογελάς και συμφωνείς. Φυσικά. Θέλω να ακούσουμε την Κατερίνα σε κάτι. Να την ακούσουμε, βεβαίως. Τρομαγμένη να κοιτάει. Σε βλέπω, γι' αυτό. Ποιο θα πούμε? Να πούμε την Ισταναδόση. Βεβαίως. Ωραία, πάμε. Παίξουμε ένα τραγούδι να μας πείτε αν σας αρέσει. Βεβαίως. Μουσική.
πες πως θα μ' αγαπάς σε όλη τη ζωή σου. Πέρασαν δύσκολοι καιροί και φτάσα ακόμα κι η στιγμή που είπες δεν με δένει τίποτα μαζί σου. Τόσα χρόνια στη ζωή μου ένα πράγμα έμαθα, πως τα λόγια τα μεγάλα είναι όλα ψέματα. Για χωρισμό και αγάπη είναι από αίμα η καρδιά και δεν μπορεί έτσι απλά σαν μαργαρίτα που μαδάς να σ' απαντάει. Τόσα χρόνια στη ζωή μου ένα πράγμα έμαθα, πως τα λόγια τα μεγάλα είναι όλα ψέματα. Τόσα χρόνια στη ζωή μου ένα πράγμα έμαθα, πως τα λόγια τα μεγάλα είναι όλα ψέματα. Εκτός από πολύ πολύ καλή μουσική, τι έγινε, σας έφυγα, έρχομαι, το μικρόφωνο πάω να πάρω. Είσαι και σοφός δηλαδή. Δηλαδή μεγάλες αλήθειες μας λες εδώ, ότι τα μεγάλα λόγια... Χτυπήσατε, είστε καλά. Λοιπόν, μου λένε ότι θέλουμε και άλλο τραγούδι, το τελευταίο, το οποίο πρέπει να το αφιερώσουμε στην εκπομπή Star Cafe, επιτρέψτε μου σας παρακαλώ, διότι τη Δευτέρα κυρίες και κύριοι, να είστε κοντά μας, να είστε κι εσείς νοερά ή αν έχετε ξυπνήσει κι εσείς κοντά μας, διότι κλείνουμε 50 εκπομπές, χειροκρότημα! 50 εκπομπές, δεν καταλάβαμε πώς έφυγαν. Είδες με καλή παρέα πώς περνάει ο καιρός. Να περνάμε καλά, να μας ευχηθείς, να μας αρέσει κάθε μέρα όλο και περισσότερο αυτό που κάνουμε και να δίνουμε λίγο αισιοδοξία σε αυτούς που παρακολουθούν. Δεν είναι σημαντικό? Πάρα πολύ σημαντικό. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σε ευχηθώ καλή δύναμη για το καλοκαίρι. Ποιο θα είναι αυτό το χαρακτηριστικό τραγούδι? Το τραγούδι που θα είναι αφιερωμένο στην εκπομπή που λέγεται Star Cafe είναι «Οι γυναίκες οι παλιές» και είναι πολύ σχετικό με το θέμα. Λέει «Αχ, πώς πίνουν τον καφέ τους οι γυναίκες οι παλιές». Άμα, να τα ακούσουμε! Νάντια, Κατερίνα, Γεράσιμος και η παρέα, πάμε! Οι παλιές ας ρουφούν από τις πικρές, βγαίνουν μέσα από τις καρές. Αχ, πως πίνουν τον καφέ τους οι γυναίκες οι παλιές. Τρεις ημέρες και τρεις νύχτες ετοιμάζουν τη φωτιά να δουν μες στο φλιτζάνι ό,τι κρύβει η καρδιά. Τρεις ημέρες και τρεις νύχτες ετοιμάζουν τη φωτιά για να δουν μες στο φλιτζάνι.
κάνει ό,τι κρύβει η καρδιά. Πίνουν τον καφέ τους οι γυναίκες οι παλιές και πως δένουνε τους δρόμους με τραγούδια και ευχές. Αχ, πως πίνουν τον καφέ τους οι γυναίκες οι παλιές. Και τρεις νύχτες ετοιμάζουν τη φωτιά για να δουν μες στο φλιτζάνι ό,τι κρύβει η καρδιά. Τρεις ημέρες και τρεις νύχτες ετοιμάζουν τη φωτιά για να δουν μες στο φλιτζάνι ό,τι κρύβει η καρδιά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.